Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Εγώ λέω τα δυο επόμενα μάτσο. Πάρει θα κάνει ένα μπόντο. Και ο Νίκος Κουλιανός. Τι πιστεύεις, αδερφέ, πες μου λίγο, τι πιστεύεις ότι θα λέξει το μάτι. Ένα-δύο. Εσένα θέλουμε. Εσένα θέλουμε. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Τι έγινε ρε φίλε, γκρεμίστηκε ένας φούρνος και έβαλες κάτι καλό για μας, ε? Που είπαμε το σκορ 1-2 και Πρίγκοβιτς είπαμε. Αλλά δεν ήσουν εδώ την Παρασκευή. Καλημέρα, γλυκό μου αγόρι. Άκου παράγει. 8 εκατομμύρια, ναι, κάνει ο Πρίγκοβιτς, 700.000 κάνει ο Γιουινές. Και πολλά είπες για τον Γιουινές. Και ο καημένος. Γιατί είναι 31-32, πόσο είναι. 32 χρόνια, ναι, και η αλλαγή του είναι ο Νασλίδης. Ο Νασλίδης, ναι. Είναι ο Νασλίδης. Ο Άρης τέντωσε και έπιασε το 110% της απόδοσής του. Ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είναι μια καλή αλλά ομάδα. Δεν είναι ακόμα δεμένη, δεν έχει συνοχή, δεν ξέρει, θέλει χρόνο, δεν λείπουν ηγέτες από κάποιες θέσεις. Δεν ξέρει, ναι, να παίζει το δεύτερο ρόλο ο Άρης. Ναι, δεν ξέρει, γιατί έτσι είναι ο προπονητής του. Ναι. Γιατί τούμα δεν να παίζει ποδόσο. Θα παίζει έτσι. Ακόμα και με πιο δυνατούς και πιο ποιοτικούς θα παίζει έτσι. Θα γίνει Ηρακλάκος ο Άρης. Θα χειροκροτάνε οι Αριανοί σαν τους χαζούς εχθές. Τι χαζούς, εδώ βγήκε ανακοίνωση, ευχαριστούμε, λέει, τις 25.000 λαό. Πώς χωρά το κελίδι. Καλά, 25 δεν ήταν, ναι, τέλος πάντων 22, 21. Εντάξει, ναι, ναι, διδάξαμε από αδικό πολιτισμό και πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα που σας ναι. Εγώ είμαι μαζί τους. Ναι. Μια χαρά, χειροκρότησαν, είδαν την ομάδα τους, φώναξαν, ούρλιαξαν. Θα γίνει Ηρακλής ο Άρης. Δεν θα γίνει Ηρακλής. Ναι. Και το Ηρακλή μην τον βάζει σαν παράδειγμα, γιατί να σου πω γιατί μην τον βάζει. Θα γίνει Ηρακλής, βρε ο Άρης. Είναι η πιο αδικημένη ομάδα, γι' αυτό. Την Ηρακλής. Τι είναι πιο αδικημένη ομάδα. Όχι. Ποιον έχω ρίξει τρεις φορές. Το πιο αδύνατο.
Α, λες ότι τον πιο αδύνατο τον εκμεταλλεύονται. Άμα δει στον δρόμο έναν. Δεν πάω να το χτυπήσω χωρίς λόγο. Επαύτη. Τον Ηρακλή το χτύπησα να. Γιατί εντάξει, μπορεί να έδωσε ένα μικρό δικαίωμα, αλλά σε αντίστοιχες περιπτώσεις δεν χτύπησα κάποιον. Δεν μ' αρέσει να ακούω Παοξή τώρα να κάνει τον Ηρακλή. Όχι, εγώ αναφέρω τα δεδομένα. Λοιπόν, πάμε στα δεδομένα. Να κάνει τον Ηρακλή τώρα τι κρίμα που είναι ο Ηρακλή. Δεν το θέλουν ούτε οι ίδιοι Ηρακλήδε αυτό που κάνει τώρα να πούμε. Ναι, γιατί. Όχι, μια χαρά το γουστάρουν. Να λέμε ψέματα δηλαδή. Επειδή με πάω να πω ότι ο Ηρακλή καλά έπεσε. Ο Ηρακλή δεν έχει ψήφου. Ο Ηρακλή δεν έχει δύναμη. Βγήκε χθες, έκλαιγε ο Μυροφορίδης μπάσκετ. Τον άκουσα το μεσημέρι, ναι. Δεν μπορεί να πιάσει τους πολιτικούς, να τους κάνει, τον έχουν εγκαταλειμμένο και το παδικό του κίνημα ανήκει στην άκρα αριστερά, την οποία ούτε ο ίδιος ο Τσίπρας τη θέλει. Τελειώσαμε, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, λέω πως εσείς. Πάμε, τον ξεπέταξε ο Ηρακλής σαν λεμονόκουπα. 10 δευτερόλεπτα είναι η ιστορία του Ηρακλή. Ναι. Ο Τσίπρας. Νιώθει μια που είσαι Τσίπρα και είσαι στα πολιτικά. Ο Τσίπρας που ήταν. Ένα και το αυτό με τους οπαδούς του Ηρακλή όταν ήταν κομμουνιστής και αυτός, μόλις πήρε την εξουσία τους πέταξαν λεμονόκουπα να πούμε τους Ηρακλήδες, στέλνει εκεί και τους. Ό,τι κάνουν όλοι πολιτικοί, Κωνσταντίνε. Μια που είσαι τόσο πολιτικούς όμως εσύ φώναζες. Ναι, ναι. Όσο έχουμε τώρα, 23 σήμερα. Ναι. Σήμερα, μια μισή ώρα. Τι, μια μισή ώρα. Η τροπολογία θα κατατεθεί στη Βουλή για να περάσει το νομοσχέδιο που έχει μέσα την έγκριση για τον περιβάλλον χώρο του ΠΑΟΚ. Δεν πουλάει. Όχι. Τι άλλο θέλουν. Αυτό δεν πουλάει. Αν ήσουν ένα τέταρτο, ναι. Θα πουλάει. Τώρα δεν πουλάει. Δεν πουλάει τώρα πουλάει ο ΠΑΟΚ είναι 7-7. Πρώτο πρωτάθλημα. Άμα ρωτήσει τώρα 100 παοξίδε πρωτάθλημα, θε εκεί γήπεδο. Και 100 επειδή... πρωτάθλημα. Θα σου πω πρωτάθλημα γιατί είναι πρώτη. Ναι. Ενώ αν ήταν τέταρτη, θα σου λέγα γήπεδο. Γήπεδο. Α τον πονηρό. Τι τον πονηρό. Α τον πονηρό. Πα δηλαδή με την ψυχοσύνθεση και το ρεύμα του λαού. Αυτή τη στιγμή έχει πρωτάθλημα στον πάρει 100 παοξίδε τώρα στον δρόμο. Πρωτάθλημα θα σε πούν όλοι. Άρα τι η τροπολογία τώρα. Ναι, αλλά άμα πάρει το πρωτάθλημα που πάω το καλοκαίρι μετά. Η τροπολογία θα περάσει στη Βουλή, θα ψηφιστεί και σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα την ψηφίσουν οι βουλευτέ. Θα ψηφίσουν σήμερα, ναι. Θα γίνει δηλαδή πλειοψηφία. Ναι. Θα ψηφιστεί και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αναλάβει και να τρέξει το θέμα όσο δυνατόν γρηγορότερα γιατί είπαμε και 4 χρόνια μέχρι να γίνει αυτή η ιστορία. Αυτό για να το ψηφίσει το ψηφίζει ο Τσίπρας δηλαδή και ο Καμένο. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, Μητσοτάκης να ψηφίσει και τα λοιπά. Δεν τον. Δεν θα εμπλακεί νομίζω. Δεν θα εμπλακεί. Υπόθεση το θέμα είναι ότι θα ψηφιστεί. Με τους Μακεδονομάχους τι θα γίνει τώρα. Ποιοι είναι Μακεδονομάχοι. Τι θα γίνει τώρα που θα περάσει το όνομα των Πρεσπών. Η συμφωνία των Πρεσπών. Έμαθε τι έγινε εκεί. Τι έγινε εκεί, Κωνσταντίνε. Έγινε μια μπούκα, μπήκε ο πρόεδρος, ο πρόξενος εκεί των Αμερικάνων. Για να ακούσω τη δικιά σου την οπτική γωνία. Στη Βουλή των Σκοπιανών που λέει δημοκρατικά καθίστε καλά γιατί οι οβίδες θα πέφτουν να πούμε. Το ίδιο, έτσι το μετέφρασε το ίδιο. Το ίδιο θα γίνει και στη δική σου τη Βουλή. Και θα αναγκαστεί να το ψηφίσει και ο κύριος Κούλης. Και μόλις το ψηφίσει και ο κύριος Κούλης, θα πούνε ούτε τους προδότες θα βγαίνουν εδώ και θα λένε προδότες κτλ. Βέβαια αυτοί που θα βγαίνουν και θα λένε προδότες, πήγε τις εταιρείες τους εκεί πέρα πάνω. Πάνω τις πήγε τις εταιρείες. Ναι, γιατί έχουν. Κάνουν σεξ με τις Σκοπιανές. Πάντα τα δόντια τα κάνουν. Καλά, στα δεν πειράζει αμα αλλά οι άλλοι πολιτικοί οι άτιμοι είναι προδότες. Αλλά οι πολίτες δεν καθόλου προδότες, να πούμε. Μας έκαναν δηλαδή κατοικών εκατομμύωσή τους. Αυτό μας λες. Τώρα που θα έρθει το Δεκέμβριο Τσίπρας εδώ πέρα. Θα έρθει. Πάλι. Σαν τον Άγιο Βασίλη. Ένα, γι' αυτό θα έρθει γιατί θα έχει ψηφίσει. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ένα λεπτό. Ναι. Τέλος αυτό, τέλος. Μόλις έρθει λοιπόν ο Τσίπρας εδώ με το έλκυθρο, να πούμε το Άγιο Βασίλη. Θα το βάλουμε και μουσι και θα κρατάει εκεί τα δώρα που θα δώσει στα λιγούρια. Εμείς είμαστε τα λιγούρια. Θα δεις πως καλά γιατί του θέλουν οι Αμερικάνοι τον Τσίπρα. Το θέλουν, λες. Το γουστάρουν σαν τρελό τον Τσίπρα οι Αμερικάνοι. Θα ναι, αλλά στις δημοσκοπήσεις είναι πολύ πίσω από ότι. Διαβάζω. Σήμερα. Σήμερα. Αλλά όταν έρθουν εκλογές. Μόλις έρθουν οι μάγοι με τα δώρα. Με να πούμε, μάγοι με τα δώρα τα Χριστούγεννα. Πότε λες να έχουμε εκλογές. Τώρα μια που το πιάσουμε το θέμα γιατί να πάμε θα στα δύο. Προλάβει να πάρει πρωτάθλημα και μετά θα κάνουμε εκλογές. Μη στεναχωριέσαι. Τι παράσταση. Θα προλάβει να το πάρει. Όποιο και αν είναι στην κυβέρνηση δεν το γλιτώνουν φέτος. Αν είμαι εγώ σοβαρό και αυτό που πρέπει δεν θα το γλιτώνω. Και δυο τα παστελόνια. Θα πάρεις πρωτάθλημα χωρίς κουλούρι. Χωρίς κουλούρι. Και δεύτερος ο Ατρόμητος. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Χωρίς κουλούρι. Ναι, κατάλαβα. Θα πάρει πρωτάθλημα χωρίς κουλούρι. Γιατί λες το προηγούμενο το είχα πάρει με κουλούρι, με κύμωνα έτσι. Πουλάς τρέλα. Μια χαρά κατάλαβα. Τα κατάλαβες. Μια χαρά κατάλαβα. Αλλά γιατί ο ΠΑΟΚ όταν παίρνει κάτι όταν έχει επιτυχίε πρέπει να το δίνουν και καλά. Δεν το αξίζει δηλαδή. Γιατί τα πρωταθλήματα που έχει χάσει ο ΠΑΟΚ έχουν μεγαλύτερη αξία από αυτά που έχει κερδίσει. Μάλιστα. Δηλαδή, άκου λίγο το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο. Αυτό το άρθρο τέλος πάντων θα ψηφιστεί είναι η ίδρυση σήμερα. Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων, Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. Αυτό θα ψηφίσουν. Του ΠΑΟΚ το θέμα είναι στις άλλες διατάξεις. Ναι. Δηλαδή, άμα θες να περάσει ένα θέμα, ναι. Μπορεί να βάλεις ό,τι θες. Βάζεις σάλτσες, βάζεις τα κανονικά. Σημαίνει τώρα εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ και κατά κάποιο τρόπο ναι. Πρέπει να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ για το γήπεδο, ας πούμε. Γιατί σας κάνει τη μια. Ένα λεπτό. Τι μας έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τη μια. Τη μια σας κάνει. Πρωτάθλημα πάντως δεν πήρα. Όπως λέγανε κάποιοι. Πρωτάθλημα πήρα, δεν πήρα. Μου το έκλεψαν το πρωτάθλημα. Οι αξίδες που βγαίνουν εδώ που πήρανε πρωτάθλημα και κύπελα με νομίσματα και στα χαρτιά. Έλα τώρα, τους άκουγα νωρίτερα με τις μαράδες. Πήρε χαμπάρι ο Σαββίδης
ότι πρέπει να τα έχει καλά με τους δικαστικούς. Φέτος, ναι. Και όχι μόνο με τους δικαστικούς. Η ΑΕΚ μπορεί να τα έχει καλά με τους διαιτητές, γιατί ξέρεις τι έγινε στο. Δεν το πιάσει κανένας. Ξέρεις τι έγινε στο Ολυμπιακός κάτω. Τι έγινε. Κάει και καφέ. Κάηκε. Έξω ακριβώς στο γήπεδο. Πώς είναι περιμετρικά τη τούμπα. Ναι. Κάει και καφέ. Και τι έγινε που κάει και καφέ. Τίποτα. Άμα δεν γράψει τίποτα η αστυνομία δεν ισχύει τίποτα. Γι' αυτό γκρινιάζουν οι αεξίδες. Έξω από το Χαριλάο αύριο μπορεί ένας κερατάς ναι. που δείχθηκε γυναίκα να πάει βάλει φωτιά να διαμένει. Ακριβώς. Πρέπει να αφήσουμε μείον ναι, 3 στον Άρη δηλαδή τώρα. Ναι, αλλά δεν το κατάλαβα αυτό δηλαδή. Πρόσεξε, ναι. Αυτό το καφέ ήταν φίλοι του Ολυμπιακού εκεί και τα έκανα γύσμα διαμένει. Δεν το έκανε ένα ανεξάρτητο, ένα απίθανο που πέρασε από εκεί. Τώρα τα λέει σωστά. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω, δηλαδή, ναι. Πρέπει να είσαι και με όλους καλά, γενικότερα, γιατί δεν γράφτηκε κάτι στην αστυνομία, όπως γράφτηκε και στην Τούμπα ότι ήταν μακριά έξω από το γήπεδο, αλλά γράφτηκε στην ΑΕΚ. Η αστυνομία, η αστυνομία. Για τους αεξίδες τα λέω αυτά, να ξέρουν. Η αστυνομία, καμιά φορά τα ανακλαστικά της, ναι. Δηλαδή εγώ είμαι και από μια χρονιά κεραυνός Κολχικού Νίκη Βόλου. Και με λέει ο Νέτο Κουερίνο, θα σε κατέψουμε στο ξύλο αυτό τη Νίκη Βόλου. Γιατί ρε Νέτο, γιατί μας δίναν, λέει, τον πρώτο γύρο. Ναι. Λέω, η αστυνομία τι θα κάνει, θα έρθει σε ένα τέταρτο, μου λέει, μετά. Λέω, πού το ξέρεις, ρε Νέτο, εσύ, λέω, τον καιρό ξέρεις, θα λες. Μια χαρά, ένα κάτσε, τέταρτο. Λέει, να δεις εδώ και μην μιλάς, λέει, και μην κουνιέσαι από τη θέση σου. Με λέει ο Νέτο Κουερίνο. Ο Κουερίνο. Μπαίνει η Νίκη Βόλου μέσα, του κάνουν τουλούμι στο ξύλο, περιμένω μετά από ένα τέταρτο με τον Νέτο. Ακριβώς, τσάστ. Ναι. Μάζευε τα πτώματα. Ναι. Άκου τώρα το φίλο μου τον Άκη. Άκου το φίλο μου τον Άκη. Κάνουμε σεξ, λέει, με τις Σκοπιανές, λέει, γιατί θέλουμε να τους κάνουμε όλους γνήσιους Μακεδόνες. Ναι. Πες το ραπ, λέει. Το φιλαράκι μου, Άκης, καλημέρα, Άκη μου. Καλημέρα και σε όλα τα παιδιά. Και στον Κωνσταντίνο κάτω Μαραγκό, τον φανατικό παδό του Ηρακλή, που θα τα πούμε στην πορεία. Τι έχεις να πεις. Δεν κάνετε σεξ. Σόγαμπρι γίνατε. Σόγαμπρι, γιατί γίνατε. Δηλαδή, ρε φίλε, πού θα μας πάνε στο πανόραμα, θα μας πάνε. Ή θα μας πάνε στη Μύκονο, ότι το στροφοσκοπείο. Οι δεκαετίες δεκαετία του 80 και του 90. Έτσι, πέστα. Εμείς είμαστε. Εσύ 80. 80 εσύ. Τι. Δεκαετία 80. Ναι. Εγώ 90. Κάτσε αυτό, να σου πω τώρα τι κάνουν αυτοί εδώ. Οι διχταράδες τώρα. Πήγανε ναι. Και έχουν πεθερές, Σκοπιανές και Βουλγάρες. Άντε βρε. Κάτσε να σου το πω τώρα. Άντε βρε τώρα. Γίνανε σόκαπλοι στη Βουλγαρία ναι. Και στα Σκόπια. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί τι θα κερδίσει εκεί στα Σόπια, στη Φιλιππούπολη και στα Σκόπια που δεν έχουν να. Μην πω δεν έχουν. Έχει πάει καθόλου. Τώρα, έχεις πάει καθόλου. Άμα πας δηλαδή ναι. Τώρα εσύ σε κάτι χωριά της Θεσσαλονίκης. Πολύ πας, καλύτερα. Κάτσε ρε, φύγε από εδώ. Έχω γυρίσει όλη ναι. Τη Βουλγαρία και ναι. Τα Σκόπια πρόσφατα κιόλας. Ναι. Με τα μάξι και τα είδα. Πρόσεξε τώρα να δεις, ναι. Επειδή έχω εγώ κολλητό. Ποιον. Που είναι να πούμε, πώς το λένε, Μεσίτης. Μεσίτης, ναι. Ναι. Άστο το έργο. Λοιπόν, τα χωριά, όχι η Σοφιά, τα χωριά στη ναι. Βουλγαρία είναι ναι. Δεκαετία καλά. 50 καλά. Στην Ελλάδα. Άστο το ούτε έργο. Καν 70, ναι, ναι, ναι. 50. Παράγκες με λαμαρίνες γκρεμισμένες, εκεί μένουν. Ωραία, ναι. Οι Βούλγαροι λοιπόν ναι. Και οι Σκοπιανοί ναι. Σιγά σιγά έρχονται. Ναι, έρχονται. Και κάνουν σεξ με τις Ελληνίδες. Αφού εμείς πάμε, είπες πριν ναι. Και κάνουμε. Σιπασόγαμπρο. Εγώ πάω σόγαμπρο. Σιπασόγαμπρο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην μπερδεύεσαι, ναι. Θες καφεδάκι, θες πίτα, θέλω μπουγατσούλα. Ναι, θέλω, με κρέμα. Με κρέμα, ε. Ναι. Άχνη, βάζεις από πάνω. Όχι. Λοιπόν. Ούτε ζάχαρη. Ούτε ζάχαρη. Είσαι. Σκέτη. Old school. Και μισή μερίδα. Και μισή. Όχι, ολόκληρη. Όχι. Λοιπόν, μόνο στο κατήλα πιτ στοπ. Τι κάνει. Την κάνω την ατασταλία. Ναι. Δηλαδή το νόστιμο. Αλλά ότι, λίγο. Ό,τι είναι νόστιμο. Ό,τι είναι πολύ νόστιμο. Ναι. Θα σε επαχύνει, θα σε κάνει. Αν το φας λίγο. Ναι. Είναι μια γεύση όμορφη. Ναι. Μικρή αμαρτία. Μια μικρή αμαρτία. Θα την πάρω, αλλά μικρή. Ναι, δεν αρέσει. Ναι, μ' αρέσει Κωνσταντίνο. Λοιπόν, μόνο στην κατίνα pit stop. Μόνο εκεί. Μία μπουγάτσα, μία κούτρα δώρο πίτα. Καφεδάκι δώρο το νερό. Μαζί με τον πέμπτο καφέ θα πάρετε και τον έκτο δώρο. Όλα σε, αυτά σε τρία σημεία στην πόλη. Παλαιό σταθμού 36. Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδό Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολη. Ναι. Πάμε λίγο τώρα στα δικά μα. Πιάσαμε πολιτικό, κοινωνικά λίγο θέματα. Εγώ σου είπα, θα έρθει ο Αμερικάνο πρόξενο. Ναι. Και στη βουλή τη δική μα και θα μπει μέσα και θα πει Μητσοτάκι. Κανόνισε την πορεία σου, αγόρι μου, γιατί 2-3 φορές σου κάνα μια επίσκεψούλα. Ναι. Άκου βρήκα λακάκο μου, άμα δεν θέλετε εδώ πέρα στο. Γιατί τώρα λέει θα πούνε οι Τούρκοι, λέει και κάνουν οι Τούρκοι. Τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, άμα θέλουν να πούνε, του βάλουν οι Αμερικάνοι μέσα. Άμα θέλουν. Δηλαδή τώρα και που φυλάμε τα. Πώς το λέμε, τα σύνορα, Klein Mine να πούμε. Καλά τώρα, παντού Klein Mine. Klein Mine. Ειδικά άμα πας κεντρική Ευρώπη, δεν καταλαβαίνεις πώς περνάς. Στρατός. Από τη μία πόλη στην άλλη και την άλλη. Στρατός, αστυνομία, Klein Mine. Ο πρόξενος κάνει το κουμάντο τώρα, εντάξει. Ο πρόξενος θα μπει εδώ και θα πει περνάει το αυτό. Τη συμφωνία των Πρεσπών, όπως πήγε μέσα στη Βουλή εκεί πέρα. Γιατί είναι σοβαρός ο πρόξενος. Εσύ τι λες τώρα, ο κόσμος του Πάκου ασχολείται περισσότερο με τις Πρέσπες ή με την τροπολογία του γηπέδου. Με τι ασχολείται πιο πολύ. Του Πάκου ασχολείται με το πρωτάθλημα. Με το πρωτάθλημα. Ούτε με τις Βέσπες, ούτε με τις Πρέσπες. Ναι. Αυτά τα πατριωτικά έχουν φθήνει προς τα κάτω να πούμε. Μόλις πέσει να πούμε το Χαρτζηλίκι θα έρθει εδώ. Μα τα θεωρεί ο κόσμος ότι έχουν. Είναι προκαθορισμένες οι αποφάσεις. Αυτό θεωρεί ο κόσμος. Τα πατριωτικά, μόλις πέσει τώρα, το Δεκέμβριο έμαθα θα έρθει.
του Αγίου Νικολάου, στη γιορτή σου κτλ. Α, θα έρθει, ναι. Θα έρθει μια βαλίτσα με τα δώρα ο Τσίπρας. Ναι. Έχει πάρει την εντολή από πάνω, θα τα μοιράσει στους λιγούριδες. Εμείς είμαστε λιγούριδες. Ναι, εσύ, εγώ, όλοι είμαστε, είμαστε λιγουράκια. Ναι. Μόλις δύο συνταξιούχος λίγο. Στο βρακί του λίγο ξέρω εγώ ότι μπαίνει να πούμε κανένα φράγκο. Ναι. Τελείωσε τώρα. Τι ποιες πρέσπες και βέσπες τώρα. Τελείωσε το παραμύθι. Μάλιστα. Εντάξει και άμα κάνετε και καμιά μαγιά σου λέει, μπορεί εδώ να χοροπηδάνε οι οβίδες να πούμε. Μαγκάκι Έλληνες, πάτε 10 και βαράτε έναν να πούμε στα γήπεδα. Ναι, αυτό είναι λάθος. Ναι. Κακό. Είναι κακό αυτό, παιδιά. Μόλις, μόλις 10 με ένα, 5 με ένα, πάτε ένα, μόλις, με ένα, μαλώσε. Να τι φάει ο ένα, να τελειώνουμε. Μόλις, ναι, δούνε, μόλις πάνε και δουν τον εισαγγελέα, τρέμουν σαν τα ψάρια. Έρχονται οι μάνες. Τα παιδάκι μου μικρά είναι, δεν έκανε τίποτα. Το πουλάει. Καλά, η μάνα του παιδί το βλέπει πάντοτε ως μικρό, αθώο και καλό. Τι να κάνουμε, ρε. Γιατί όταν πάτε και στον εισαγγελέα, λέει, είσαστε κατουρημένοι με τα γόνατα να πούμε. Δεν παίζεται ο ράπλε, δεν παίζεται ο ράπλε. Καλημέρα, παιδες από το φίλο. Έχεις βγει και με φωτογραφία με το συγκεκριμένο το φίλο εδώ που με λέει. Να, εδώ, με έχεις στείλει μια φωτογραφία. Πού είστε μαζί. Δεν παίζεται, λέει, δεν πιάνεται, λέει, το κουμπαράκι σου. Καλημέρα, λοιπόν, στον Άκη. Να αφήσω. Να, αντε το κούμπο. 31 πόντους έβαλε πάλι το παλικάρι μου. Για την Ελλάδα μας. Για την Milwaukee, για την πάρτι του. Επήρε 15 ευρώ. 15 ευρώ, λέω. 15 rebound, 31 πόντους. Τι με νοιάζει εμένα. Γιατί ρε φίλε, σε νοιάζει. Πώς παρακολουθείς το. Και ένα Σύρος πήδηξε τα κάγκελα και ήρθε εδώ πέρα. Και τι με νοιάζει εμένα για τον αντε το. Άμα έρθει ο Σύριος στο σπίτι, ο κάθε Σύριος τώρα. Εγώ δεν τα έχω με κανένα πει... Σύριο. Εγώ εξετάζω τον άνθρωπο ως καλό και κακό. Δεν με ενδιαφέρει. Έρθει ο Σύριος. Ω, πού θες να δεις, στο σπίτι σου. Γιατί δεν μου λες, δεν μπορεί να μπει στο σπίτι μας μπασκετμπολίστας και. Δεν θα μπει, όχι. Δεν έχουμε δύο τώρα να μπαίνει μπασκετμπολίστας σε σπίτι, αρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή, δεν με τρελάνεις. Την κοκαίνη πώς τη μυρίζουν από τα φτιάχνια. Άλλο να μυρίζουν και άλλο να κάνουν μπουκες τώρα. Δηλαδή μη με όλα τα έχουμε ισοπεδώσει. Οι βιαστές του NBA τώρα, αλυταράδες περισσότεροι με στη βία και στην Αθηνά σε ρε κουλιανέ τώρα. Ο αντε το κούμπο. Δεν το κούμπο ένα πατεωνάκο. Πατεωνάκο, αν δεν τι άλλο θα ακούσουμε, ναι, ρε παιδιά. Εσεί σαν πατεώνε μεγαλύτεροι που τον εκμεταλλεύεστε τη φήμη του και τη δόξα του για να πείτε. Καλά, εκμεταλλεύεστε. Και εσύ εκμεταλλεύεσαι τώρα που μιλά το κάθε σκηνικό και το κάθε περιστατικό. Να τι πρέσπε, να τον πάω που παίζει καλά. Όλου εκμεταλλευόμαστε. Δεν με λένε με ένα χαστή καλό παιδί, ότι το κούπα δεν λέει το κολόπα τώρα. Α, εσύ επειδή του κράζει, δεν είσαι σε αυτή την κατηγορία. Α, έχουμε πάει την απέ μόνο κράζουμε. Ο μαύρο Έλληνα τώρα μα τρελάνεται. Καλά, καλό θα έχουμε σήμερα να πάρουμε το φόρα και να βουτήξουμε όλοι θεμα. Σαν τον Ποκολό το βρίζετε. Ποτέ. Επειδή είναι φτωχός. Ποτέ. Ενώ τον άντε το κούμπο τώρα επειδή είναι διάσημος και πλούσιος. Ποτέ. Άντε τα κούμπα βάλε τα καλά. Ο Πασκάλ, να βγει ο Πασκάλ που είναι φίλος μου αδερφός και να σου πει άμα το λέμε για οτιδήποτε. Έλα, έλα. Σαν, να βγει. Σαν τους Χρυσαυγίτες κι εσείς. Χρυσαυγίτες. Μέσα οι ξένες, έξω οι ξένοι. Μέσα οι πλούσιοι ξένοι. Σαν τους Ηρακλειδείς. Έξω οι φτωχοί ξένοι. Ναι, ναι, ο Παοξής να πάρει τα διαρκεία στο Ηρακλή. Άμα βρούμε στο Καφτατζόγλια που έχουμε μεμονωμένο, τον ορμάμε. Λοιπόν, ναι, δεν τραβάτε τα βυζιά σα. Άσε τα πολιτικά. Άντε, ρε, τώρα πρωί-πρωί να πούμε, λέγε. Ναι, τι. Γιωργάκης, Σαββίδης. Έκανε ανάτς μετά την αδικία χθες του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό να πάρει, λέει, την ΠΑΕ ο Παναθηναϊκός, ο Γιαννακόπουλος, να την πάρει. Τι το νοιάζει αυτό. Για να έχουμε, λέει, σοβαρό αντίπαλο και να έχουμε τζέζον στο πρωτάθλημα. Γιατί θέλει να χάνει πρωταθλήματα. Δεν ξέρω, θέλει να είναι ανταγωνιστικό να ανέβει το προϊόν. Γιατί αν ανέβει και ο Παναθηναϊκός με Γιαννακόπουλο. Εγώ σου λέω τι ανέβησε χθες. Συγκινηθήκαμε, ρε Γιωργάκη. Ναι. Να πάρει τη σε διαφέρει... ΠΑΕ ο Γιαννακόπουλος να έχουμε καλό αντίπαλο στο Παναθηναϊκό. Συγκινηθήκαμε, ρε Γιωργάκη. Να εδώ ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό είναι χθεσινό παιχνίδι. Δεν με νοιάζει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τώρα, Γιωργάκη. Τι σε ενδιαφέρει, πάμε στον πρίγκιπα. Θέλει ο Γιωργάκης το ποιότητα στο ποδόσφαιρο. Την ομάδα του θέλει να παίρνει προτάσμα και τίποτα άλλο. Ναι, αλλά έβαλε το Χατσερίδη. Ο οποίο Χατσερίδη χθε βγήκε έκανε δηλώσει στην Ουκρανία, Κωνσταντίνε μου. Το ξέρω, το διάβασα. Είπε, λέει, άμα δεν παίζω να φύγω. Ωραίο, τον τιμάει. Ναι. Τον τιμάει. Φέρει και τα λεφτά πίσω όμω. Δεν θα τα πάρει. Ναι. Το τιμάει, γιατί άμα ήταν κανένα Λεβέ, κανένα Περίου, θα έλεγα δεν βαριέσαι με 31. Θα κάτσω εδώ να πάρω το 1,5 χαρτί και γεια σα. Ναι. Θέλω να παίζω. Τον τιμάει τον. Πώ θα παίξει, αφού είσαι παλτό, πώ θα παίξει. Ναι, δεν μπορεί να παίξει γιατί έχει μπροστά τα δύο βουνά. Α τον πάρει στο Μακεδονία, παλά να σερβίρει το τσάι. Αγώ νόμιζα να τον πάρει ο Μακεδονικό, θα έλεγε. Τώρα ο Παύλο να τον βάλει εκεί πίσω στο όπερ. Το βάζει στο όπερ, επιθετικό, θε να τον βάζει. Και θα βάλει ο Παύλο. Το δώσει, δανεικό. Ο... Α πάρει κανένα σέντερφορο Παύλο να σωθεί εκεί πέρα και α αφήσει. Δύσκολο είναι ο Παύλο, ε. Δύσκολο είναι. Κέρδισε χθε την έδεσα. Ναι, την κέρδισε, γι' αυτό σε λέω. Εντάξει, ωραία. Θα σωθεί. Πρίγκοβιτς, έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο θέμα τα παιδιά εδώ πέρα. Καταπληκτικό, όπως τις προάλλες λέγαμε για το θέμα του Στράζελ που ήταν υπέροχο, έχουν κάνει ένα φοβερό. Στο promotion κάνεις τώρα εδώ. Όχι, το καλό πρέπει να το λέμε. Τι μόνο τα κακά θα λέμε. Πες εσύ στο Sport Day τα καλά, γιατί λες ποτέ. Αφού το εντάξει, τα του οίκου μου ρε φίλε θα πω, δεν με νοιάζει καν το Sport Day. Θέλω καλά βάντα τον οίκο μου πες, ναι. Ναι, φυσικά τα του, θα κάθομαι εγώ να λέω για τα άλλα τα σπίτια. Το δικό μου. Εδώ είμαι, στο σπίτι μου είναι εδώ, εδώ δεν πληρωνόμαστε. Άμα θες να το πάμε και έτσι, εδώ δεν μας πληρώνουν. Άμπρα, τελειώσαμε. Άρα λες το καλό το δικό μας. Το δικό μας το καλό. Δεν σε νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Καλά κάνεις, δεν με ενδιαφέρει. Να σπάει καλά. Άντε, για τελείωρα, τι κάνε τα λοιπόν, παιδιά, έχει τον Πρίγκοβιτς και τον έχει μια ακτινογραφία. Ναι.
πόσα γκολ έχει βάλει, πόσες συμμετοχές, με ποιο πόδι τα έβαλε, σε ποιο λεπτό τα έβαλε τα γκολ, απέναντι σε ποια ομάδα έχει βάλει τα περισσότερα γκολ. Και νομίζω αυτό το νοιάζει τον Παοξή. Το καταπληκτικό θέμα. Το Παοξή το νοιάζει. Το Παοξή το νοιάζει να βάλει γκολ. Τι το νοιάζει με το, και με το πουλί του να το Εντάξει, βάλει. Ρε, το νοιάζει άμα το δεν μα νοιάζει το ένα, δεν μα νοιάζει το άλλο, να πάρουμε φόρα να πέσουμε στο δερμαϊκό ρε Κωνσταντίνε. Φιλέ, να μην ασχοληθούμε με τίποτα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο Παοξή είναι τον. Από αυτό, όχι, υπάρχουν και ποιοτικοί Παοξή. Πού του είδε, ρε φίλε. Γείτε ρε σήμερα οι ποιοτικοί Παοξή να το ρετζιλέψω, να το ξεφτυλίσω. Τι μόνο ουν κάνουνε. Ρε τι φάλαινα πρωί-πρωί. Τι μαρμίτα. Ρε την όρκα πρωί-πρωί. Τι μαρμίτα θέλετε. Εσύ αυτού μαζεύει. Εγώ θέλω να μαζεύσω του άλλου εκλεκτού. Του ποιοτικού. Και άμα μαζεύει του εκλεκτού, θα βγει σαν το ζητιάλο με το ακορντεόν. Έξω από τον Αϊθαράπη και θα βγει ακορντεόν. Εσύ το Παοξή τώρα ψάχνει να βρει. Λοιπόν, ακόμα και αυτοί οι Παοξή λοιπόν. Θα δούνε αυτό το θέμα. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, ο Πρίγος πολύ με μικρά tips θα πω έχει βάλει 9 γκολ με κεφαλιές. Με τι θες να το βάλει. 11 με πέναντι ναι. Και 27 με σουτ. Μπράβο. Από αυτά τα 27 έχει βάλει και 7 με το αριστερό πόδι. Δείγμα το ότι μπορεί να παίξει και με τα δύο πόδια. Έτσι. Έχει, πώς λέει ο κόκκινος, πουλεαρισμό. Πώς? Που λέει ο κόκκινος, έχει λέει πουλεαρισμό. Α, ναι, πουλεαρισμό. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δεν θα τα πω γιατί το ναι. θέμα είναι καταπληκτικό και θυμίζει, εγώ θα γι' αυτό το λέω, θυμίζει Ευρωπαϊκή Εφημερίδα το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Όπως παίρνουν στην Gazeta dello Sport, στην L'Equipe, στη Μάρκα. Ποδοσφαιριστές και τους ξεκοκαλίζουν και τους κάνουν θεματάρες. Πολύ ωραίο θέμα. Μπράβο στα παιδιά του ΠΑΟΚ. Τι μέτρες μπορεί την παίρνουν εκλεκτοί. Θα την πάρουν και εκλεκτοί. Κάποιοι δεν θα την πάρουν. Γιατί. Κύριοι, σοβαροί, συνταξιούχοι που ήταν γιατροί, δικηγόροι, δικαστές. Τι δίκιο, ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Για τον Άρτα θες να σου πω. Τώρα για τον Άρτα. Άμα την κλείσει την εφημερίδα μετά, ναι, ναι. δεν ανοίγει. Από δεν ανοίγει, από τα κάκα θα κολλήσει τα φύλλα. Άντε βρε, Ουάρντα τον FM. Από τα κάκα θα έχουν κολλήσει τα φύλλα. Δεν μου λες, ο Ουάρντα. Ο οποίος, εσύ χθες τον αποθέωσες, εγώ δεν τον αποθέωσα. Μην τον αποθέωσες. Δεν τον αποθέωνω, όχι, δεν τον αποθέωνω. Εσύ αποθέωσες τον Μπέλκα, να μου τι να κάνω. Ούτε τον Μπέλκα. Εγώ θα αποθέωσω τον Πασχαλάκη και τον Πρίγος που ήταν σούπερ θες. Πάντως έκανε πάλι πάταγο με τη στάση του στα αποδυτήρια. Αυτή φορά με την καλή έννοια έκανε περιγραφή του αγώνα. Ναι. Να μπει ο κόσμος να διαβάσει και αυτό το θεματάκι. Είναι και αυτό μέσα. Και όταν τελειώσει την καριέρα του, ναι. να τον πάρει ο Ανδρώνης εδώ να κάνει με το σέντρο. Ας τον πάρει. Πόσο Σκαρτάδος έκανε ραδιόφωνο, Τουρσουνίδης και οι υπόλοιποι. Σκαρτάδος δεν έκανε. Και ο Λεοντιάδης έκανε. 1% έπαιρνε. Έκανε ο Σκαρτάδος ραδιόφωνο. Ας πάρουν και τον Ουάρντα μετά, κάνει κολ. Πηγαίνει στο Καριλάδο. Έχει εμένα, εντάξει, χρειάζεται κολ. Αλλά θα μου πει πόσο θα αντέξει. Εσύ με το σακάκι, το κουστούμι μετά θα γίνει πιο. Α, θα γίνω Κυριλάδο. Βαρέψε να το πει δημοσιογράφο και εσύ. Μα όχι, δεν πρόκειται να αλλάξει τον Κωνσταντίνο, αφού ξέρει. Είμαι σχήμα στο κύμα. Ναι. Λοιπόν, η δουλειά είναι να μην βγει ωραίο ο στόχο, λέει. Έρχομαι, λέει ο Ηλίας. Κάποτε καθόμασταν από πίσω από αυτόν που φύλαγε και μόλις γινούσε φωνάζαμε φτούξε ελευθερία. Έχει παίξει ποτέ κρυφτό. Γιατί έχω αναρτήσει αυτή τη φωτογραφία σήμερα και έχουν στείλει τέτοια θέματα. Δεν σου έχει παίξει ποτέ κρυφτό. Όχι, έχω παίξει γλυφτό. Γλυφτό. Ναι. Πώς το παίζει το γλυφτό, για δώσε μας ένα τύπο. Δεν κάνει, θα πει ο Ανδρώνης είναι πρωί. Πρωί. Ακόμα, το γλυφτό πώς παίζεται. Τρέχει κυνηγά και άμα βρει γλύφει στην ναι. Θα παίξω κρυφτό. Τρέχει και όμα σε βρω και σε πετύχω, θα σε γλύψω από πάνω σκάτω. Με τη δουλειά που κάνω, έχω παίξει κυνηγητό. Παρά και φεύγει. Πας και φεύγεις, έτσι. Ήγε, ναι. Λοιπόν. Το παίξει κυνηγητό, κρυφτό δεν έχει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ραπ και κουλ μέχρι και τις 10 μαζί σας. Θα πάμε να δούμε λίγο περισσότερο τα τουάρητα του ΠΑΟΚ στο επόμενο ημίωρο. Να δούμε πώς αντέδρασαν, ποια ήταν η ψυχολογία τους, ποια ήταν η πρώτη τους έτσι, θέση μετά την ήττα του Άρη και ποια ήταν η στάση του ΠΑΟΚ μετά την προχθεσινή νίκη. Αλλά πρώτιστα, θα σας πούμε ότι Wit Vision σας φαίνει την μεγαλύτερη προσφορά Netflix για να έχεις και εσύ και τα παιδιά σου πλούσιο περιεχόμενο με 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση Wit Fiber. Απόκτησε την προσφορά στο win.gr σε ένα κατάστημα WID και δες μαζί με τα παιδιά σου κινούμενα σχέδια όπως κυνηγή τρόλ, ήρωες με πιζάμες, αρχηγός από κούνια, αγαπημένες παιδικές ταινίες, πολλές ταινίες της Disney όπως η απίθανη Βαϊάννα και πολλά πολλά ακόμα. Θα πάμε σε διαφημίσεις.
Θα επιστρέψουμε για δεύτερο ημίωρο, πάντοτε σε mood. Θα αφήσουμε τα μακεδονικά έτσι και τα σκοπιανά για αυτά, Κωστή μου, έτσι. Πάμε λίγο, πάω Χάρη Ηρακλή. Αφού τελείωσε το παραμύθι, ρε, θα μπει ο Αμερικάνος με τη Mercedes στη Μαύρη στη Βουλή και θα πει: Κοιτάξτε. Ό,τι πω εγώ. Ό,τι πω εγώ, αλλιώς οι Οβίδες θα χορεύουν, ναι, όπως χορεύω ο Άρτα, τον Ταμτιριρί, να πούμε. Ταμτιριρί. Η Σμαράγδα Μπασάκουν, η οποία την τζίγησαν σήμερα το πρωί. Μακεδονοβλάχοι, καθίστε καλά. Θα πει. Ήσυχα θα πούνε. Καθίστε καλά. Και θα καθίσουμε εμείς. Θα πέσει φάπα. Τι θα κάνετε. Ναι, δεν θα πέσει και κανένα. Εσύ δεν κάτσε. Γιατί εγώ τι είμαι Μακεδονοβλάχοι. Πάπα. Τι θα κάνετε. Έχουμε ευχάριστα μαντάτα για τους φίλους του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα για τους φίλους των Slot Machines. Έχουν φτάσει στο καζίνο τα νέα και αυθεντικά Very Cherry κατευθείαν από Αμερική. Πρόκειται για τα κλασικά φρουτάκια που ξέρουμε όλοι, αλλά αναβαθμισμένα, έτσι, τελευταίας τεχνολογίας και με όλες τις αυστηρές προδιαγραφές από την ευρωπαϊκή κοινότητα, Κωνσταντίνε μου. Μου λείψαν αυτά τα ναι, ρε φίλε, Very Cherry είναι. Μου λείψαν, ρε φίλε. Ναι, ηλεκτρονικά όπως πάντα. Βέβαια. Και μπορούν να χαρίσουν τον παίκτη και σαν bonus για επιπλέον κέρδη, τα οποία δίνουν με τη σειρά τους 5 free games. Φίλε, όχι μόνο αυτό. Ναι. Είναι και ψυχοθεραπεία τα φρουτά. Τρελή! Ναι. Τρελή! Ναι. Τα Very Cherry θα βρίσκονται στο καζίνο, είναι ήδη στο καζίνο από 17 Οκτώβριο, οπότε προετοιμαστείτε για αυθεντικό παιχνίδι. Έτσι. Έρε και να μπορούσαμε να παίξουμε κανένα γλυφτό εδώ μέσα τώρα πρωί-πρωί, αλλά δεν έχουμε το κατάλληλο τέτοιο, ε! Με ποια εδώ πέρα να κάνεις γλυφτό. Να πούμε τον άντρα να μας αφήσει δύο-τρία κορίτσια, ξέρω εγώ, να μας βάλει να παίζουμε γλυφτό. Τι κορίτσια εδώ πέρα πες. Όχι κορίτσια συνάδελφα, κορίτσια για γλυφτό. Α, τα ειδικά κορίτσια. Ο γλυφτό, να αυτές που ξενυχτάνε, πούμε, το βράδυ, έτσι σε διάφορα μαγαζιά, τις φαίνεται εδώ ο Παύλος για ψυχοθεραπεία. Σάπα, πολλά λεύρα, πολλά λεύρα. Τι να κάνουμε, εσύ δεν θες να παίζεις γλυφτό, ρε, απέναντι. Γλυφτή, γλυφτό δεν θες. Δεν χρειάζεται να εκταθώ και να λαϊκίσω. Άιντε καλημέρα. Σήμερα έχουμε και Champions League. Έχουμε και Τσουλού με την Χαλίφισα, την ΑΕΚ. Εσύ τη λες, εγώ δεν τη λέω Χαλίφισα. Εγώ τη λέω όταν έχει πάνω πρωτάθλημα με τα Ελίκη, με το έτσι θέλω. Εγώ λέω Μαγκίτισα. Και Μαγκίτισα. Όπως και εσύ είσαι Μαγκίτης, ναι, που πέταξες τις φωτοβολίδες εσύ. Ναι. Και πέταξες και πλήρωσε ΑΕΚ. Μάγκας είσαι. Ναι. Δεν είσαι Χαλίφης. Ναι. Ναι, αλλά με ένα χρόνο Χαλίφη με ανεβάζανε, Χαλίφη με κατεβάζανε. Εσύ ναι, εγώ λέω γενικότερα. Εγώ προσπάθησες να γίνεις και δεν μπόρεσες. Δεν μπόρεσα και δεν ήθελα ενδεχομένως. Γιατί εγώ θέλω βαρ, θέλω διαιτητές ξένους. Μαγιά του πάω στα δικαστήρια, έχει καλούς φίλους. Μαγιά της ΑΕΚ στην ΚΕΔ έχει φίλους διαιτητές. Τι να κάνουμε. Ολυμπιακός και αυτός κάτι έχει. Ολυμπιακός περιμένει ανέμακτα περάσει τις δίκες ο χοντρός. Αφήσει το πρωτάθλημα φέτος. Ναι, ναι, άσε το πρωτάθλημα. Γιατί δεν έχει και την ομάδα για πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, ναι. Α, τώρα τη φτιάχνει την ομάδα, χωρίς center for. Δεν μπαίνει, δεν μπαίνει. Δεν φωνάζει, δεν κάνει, δεν ράνει. Πώς δεν φωνάζει. Θα την περάσει. Φώναξε προχθές, εκλεγόταν, λέει, με ανακοίνωση, λέει, για τον όφη, λέει, για ένα offside. Ε, καλά τώρα, αυτοί θέλουν φάπες τώρα. Ναι, εννοείται, αλλά δεν το τρώνε το κουτόχορτο όλοι πλέον. Τώρα πρέπει ο Μπούζας να πάει εκεί και να στήσει 400.000 ευρώ πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα, γιατί αυτά εμείς τα διδάξαμε πρώτοι. Φίλε, εγώ θα πει ο Μπούζας αυτά όταν τα. Για κάνε λίγο Μπούζα, κάνε λίγο Μπούζα. Μα τι θέλω να φταίει και κάτω στο Αθηνό κεντρικό κράτος. Αυτά τα κοπρόσκελα του Αθηναϊκού Βόθρου. Λοιπόν, εμείς τα διδάξαμε αυτά. Τον πάνε και μιλάνε για δικαιώματα να πάω, του κλέψαν 10 πρωταθλήματα, ρε φαλακέ. Αλλά θα σου δώσω 2 μπατσάκια τώρα. Μπούζας είναι. Ναι, 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 δεν το συζητάμε. Πρώτος, κορυφή. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο Champions League, να δούμε λίγο τα ζευγάρια. Θα συνεχίσουμε και με τον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσουμε με τον Άρη. Είμαστε δεύτερη μέρα μετά το ντέρμπι και έχουμε και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ντέρμπι κορυφής. Εγώ είπα σωμένος είναι ο Άρης, 4 πέφτουνε, 3,5 πέφτουνε. Δεν νομίζω ότι θα τραβήξει η ιστορία μακριά. Εσύ εντάξει, δηλαδή λες τώρα κάτσε. Γιατί εγώ είναι κάτι το οποίο δεν το πιστεύω καθόλου αυτό που λες. Έτσι, είμαι ακριβώς στην απέναντι γωνία και λέω ότι ο Άρης θα βγει και Ευρώπη κιόλας. Έτσι. Καλά, ούτε στο όνειρό του θα βγει Ευρώπη. Λοιπόν, εσύ λες δηλαδή ότι ο Άρης στα μάτς με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό που ακολουθούν. Πάρει 3 πόντους. 3 βαθμούς. Θα τον περάσει δηλαδή η ομάδα του γιατρού, αυτό μου λες. Ξάνθη, τι θα τον κάνει, το σκίσει. Θα τον περάσει. Τι θα τον κάνει. Με ποιον, με τον Τριάδη και με αυτούς, ποιον έχει. Δεν ξέρω ποιον έχει όλος. Όχι, Τριάδης παίζει τον Πόλος Μήνες. Τι έχει. Ναι, με τον Φλίσκα και με τον Γέντρισεκ θα τους περάσει. Και όλος έτσι θα περάσει. Μπρούνο Γκάμα έχει, Ματέο Γκαρσία έχει. Αυτοί οι δύο είναι. Κουέστα έχει, δεν είναι αυτοί οι δύο. Είναι αυτοί οι δύο οι ακραίοι, συμφωνώ. Είναι ο Κουέστα ο καλύτερος θεματοφύλακας στην Ελλάδα. Αν δεν είναι ο καλύτερος, είναι σίγουρα μέσα στους 2-3. Τι είναι, λέει. Μέσα στους 2-3. Ο Μπάρκας είναι καλύτερος.
Ο Πασχαλάκης είναι καλύτερος του. Εντάξει, μπορεί να είναι. Ναι. Στο ίδιο επίπεδο με τον Σβάλλο. Είναι πάρα πολύ καλός ο Ζίβκοβιτς είναι καλύτερος ή χειρότερος της Ξάνθης, δηλαδή από τον Κουέστα. Ίδιο επίπεδο και αυτός είναι καλός. Έχουμε καλούς θερματάδες γενικώς. Ναι, δηλαδή τι. Εντάξει, δύο ακραίους που δεν τους έχει άλλη ομάδα. Έχει δύο ακραίους. Δεν τους έχει Ξάνθη, παιδί μου. Δεν τους έχει... Πόσα γκολ θα κάνουν αυτοί οι δύο ακραίοι ναι. Και πόσα γκολ θα κάνουν του Παναθηναϊκού 18χρονοι ακραίοι. Ένα ερώτημα. Άντε τώρα γιατί με έχει ταράξει με αυτόν τον Άρη. Λοιπόν. Τι σε έχω ταράξει, Κωνσταντίνε, βλέπουμε πάλι τώρα. Δεν είναι καλή πέρσα αυτή. Πάμε σε ομάδες. Ναι, να πάμε σε ομάδες. Ναι, ναι. Από τους μόνους ακραίους που θα κάνει περισσότερα γκολ ο Γκάμα Γκαρσία και ο. Καλά, ο Γκάμα ένα έχει έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ματέο έχει πολλά. Εγώ σου λέω ότι του Ολυμπιακού αυτοί είχαν σογκόλι. Δεν μπορούν αυτοί, όχι, όχι. Θα τους σκίσουν. Κάτσε ρε, περίμενε. Ρε, αυτοί... Ο Ποντένσε. Ο Ποντένσε. Ναι, ο Άγγολος. Ο Άγγολος ναι. Και ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος. Επίσης Άγγολος. Έχει να βάλει γκολ από το καλοκαίρι που ναι. Θα βάζε και λέγανε Ολυμπιακοί την πήρα. Μια χαρά τα χώνει ο Λάζαρος. Τώρα επειδή βιολογικά. Ναι. Θα κάνουν πιο πολλά γκολ από τον Γκάμα και τον Γκαρσία. Πάμε σε βάλω ένα στοίχημα. Πάμε στους άλλους τώρα. Ποιους άλλους, ναι. Το Ατρομήτου ή πιο πλάινη. Δεν έχει μόνο Κουλούρης είναι ο Ατρομήτου. Μόνο Κουλούρης. Είναι ο Κουλούρης και το Χάου. Κάτσε να δούμε. Μια ομάδα μόνο σου είναι ο Κουλούρης. Κάτσε να δούμε τι πλαινή τι θα κάνουν. Ποιος ο Ούβιδες που είναι 40 χρονών. Πάμε στους πλαϊνούς τώρα ναι, της Τρίπολης. Της Τρίπολης. Τι κάνουν... έχει εκεί η Τρίπολη. Καλτσάδες, μαλτσάδες, οι τσιλιαδίδες και τα λοιπά. Δεν θα κάνουμε. Και μια που είμαι στην Τρίπολη τώρα ναι. Μετά τη θεσμή ήταν ο Παντελίδης στην συνέντευξη τύπου προανήγγειλε αποχώρησή του. Θα δούμε σήμερα θα γίνει αυτό το ρεπορτάζ. Ναι, γιατί έκανε... έχει χάσει όλα τα μάτς στον κόλπο και σε λεπτομέρεια. Όλα όμως τα χάσει. Στα 88 λεπτό χάρη η Τρίπολη όλα τα μάτς. Ναι. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ναι. Δηλαδή έγινε μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Έχει χάσει. Είχε δύσκολο πρόγραμμα, τα έβγαλε όλα. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Ναι. Φτάνει το μάτς στο 88. Ναι. Ένας καπνιστής που κάνει τρία πακέτα τσιγάρα, ο Παντελής είναι προπονητάρα. Είναι και καπνιστής ναι. Όμως είναι συνάμα. Τρία πακέτα τσιγάρα, μεταφέρει το άγχος του ποδοσφαιριστάς. Ξέρεις κάτι, όχι 1000%. Η παλμή του όλα αυτά, είναι κάγκλο το πράγμα. Σαν τον Ντούντορ που ούρλιαζε, φούνα, φώναζε, νευρίαζε και η ομάδα ήταν άνω κάτω. Δεν είναι το τσιγάρο καλό. Ναι. Μαζί σου. Μακριά το τσιγάρο, παιδιά. Τον καπνιστή εκεί πέρα. Το Παντελίδη του λέω μια μέρα κόψτε το τσιγάρο να κάνεις καριέρα. Ναι. Μου λέει, μα μου το προσπαθώ και τα λοιπά. Είναι λέει, αυτό πάθος και τα λοιπά. Εντάξει, είναι πάθος. Τα ξέρει να το κάνουμε. Άμα δεν τον πειράζει στην υγεία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το τσιγάρο δεν του πειράζει. Του βλέπει μέχρι τα 80, παφού, παφού, δεν σε ενοχλεί. Ναι. Και υπάρχουν άλλοι που από τα 25 μπορεί να του καθαρίσει. Είναι ο οργανισμός, βιολογικό είναι το θέμα. Το τσιγάρο δεν καθαρίζει, αλλά καθαρίζουμε. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, και το τσιγάρο μπορεί να βοηθήσει για να σε καθαρίσουν τα. Ναι, παιδάκι, μάμα, εγώ ήταν να βγάλω, ας πούμε. Κάτι κακό, ας πούμε, ναι. 80, και χωρίς το τσιγάρο. Στα 80 θα το έβγαζα στα 64. Πάμε στο θέμα μας, το ποδοσφαιρικό. Πάμε στο θέμα μας, το ποδοσφαιρικό. Γιατί θα το συζητήσουμε μετά. Το Μπρούνο Γκάμα μας έπαιξε, θα κάνουν τα γκολ. Έκανε 5 γκολ Ματέο, πώς έχει βάλει. 5 γκολ αυτό. Ποιος άλλος θα φτάσει ακραίος 5 γκολ. Εγώ λέω στο τέλος του πρωταθλήματος, οι ακραίοι της Ξάνθης, του Αστέρα και του Ατρομήτου δεν θα φτάσουν τα 5 γκολ. Τελείωσε. Δεν θα φτάσουν τα 5 γκολ που έχει φτάσει το παλικάρι. Άρα ο Άρης έχει τους ακραίους. Έχει. Τι άλλο έχει δηλαδή. Έχει ένα καλό φορ. Για μένα είναι καλό ο Γιουνέζ. Δεν είναι κακό φορ. Όχι επίπεδου Πρίγοβης που μα τον έκαναν οι Αργανοί. Αλλά ένα ασκάρι έχει. Δεκάρι περιμένουμε τον Μαρτίνε. Θα δούμε πώ θα ξεκινήσει. Σαν το Βέρμπλο το περιμένουμε. Έχει ένα καλό χάφτο σιώπη. Έχει ένα καλό στόπερ το Βέλεθ για τον οποίο εγώ έκανα την κολοτούμπα μου. Αλλά γρήγορα την έκανε. Τι ήθελα να το δω. Είναι καλό. Αυτό που χτύπησε. Αυτό με τη φαλάκρα. Ναι, αυτό που χτύπησε. Ναι. Αυτό είναι σαν παλέμαχο, ρε φίλε. Σαν παλέμος, αλλά είναι ο καλύτερο στόπερ του. Με θλάσσει τον Οκτώβριο, ρε. Παράτα με ρε. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι μείον γιατί θα χάσω όλα τα ντέρμπι ο Βέλεθ. Ποιο Βέλεθ, ρε. Το παλτό τώρα, το βιολογικό παλτό τώρα. Δεν λυζεί καλύτερο είναι. Λέγε παρακάτω. Ο Άρης με ποιου έχει να κάνει. Με τον Ατρόμητο, με τον Αστέρ και με την Ξάνθη. Πλάγιο μπακ δεξί. Όχι, έχει πλάγιο μπακ αριστερό, όχι. Τα μπακ του δεν είναι τι κάποια έχει, δηλαδή, είναι, καλά, είναι μέτρια καλά, για την κατηγορία. Έχει τον Μπάσα, ας πούμε, μας πρίξαμε τον Μπάσα. Εσύ με έπριξε! Μην με γύρισε τα μυαλά τώρα ο που λέτε σωστά. Ο Ματίγια είναι, καλός. Καλός παίκτης. Ναι. Εντάξει, ο Άρης είναι για να παλέψει 7ος-8ος. Όχι 7ος-8ος. Για να παλέψει για την εξάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός μπήκε απρόσμενα στην πεντάδα. Εγώ δεν τον είχα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ατρόμητος. Ναι, και Άρης. Ξάνθη. Γιατί Ξάνθη, ρε εσύ. Μαζί είναι τώρα όμως, με 12 βαθμούς. Γιατί Ξάνθη. Γιατί ο Άρης ο Πανετολικός του Πουδέλα πόσους βαθμούς έχει. Έφτασε γι' αυτός 11 βαθμούς. Ο Δέλας έχει διαλυθεί με τον Άρη. Ναι. Άντε ρε πάρεις τα άλλα θέματα να πούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα, δεν μπορώ να τον απαντήσω. Έχει ο Πανετολικός του Δέλα λέει, ήδη του βαθμούς τον Άρη. Ο Δέλας ο οποίος την προπονητική τη βλέπει από το διάστημα να πούμε, έφτασε τον Άρη. Πάμε παρακάτω. Τον έφτασε, να κάνουμε. Γιατί είναι πιο ποιος. Δηλαδή οι Αργιανοί τι κάνανε. Γυρίσανε πριν 25 χρόνια και έχουν αντί για τον Γκράντα να πούμε 8, 7, 6, 5 τον Άρη να βγαίνει στην Ευρώπη και να τον κυνηγάνε, έχουν τον Καρυπίδη που το χειροκροτάνε. Δηλαδή οι Αργιανοί τώρα. Έχουν ένα Γκράντα της εποχής και αντί να τον κυνηγάνε να πάρουν την ομάδα μόνοι τους, το χειροκροτάνε. Αυτή είναι και η κατάντια τους, να πούμε. Πάμε παρακάτω. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, 19 πάω Ατρόμητος, 13 Παναθηναϊκός που δεν τον είχαμε με τίποτα για τόσο ψηλά. 13 ΑΕΚ. 13 βαθμούς έχει ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ πώς έχει. 19. 19 θα έχει και ο Παναθηναϊκός, 21 εσύ. Έτσι θα ήταν κανονικά η βαθμολογία. Με τι μπάτζετ ο Παναθηναϊκός. Με τίποτα, με 0. Με 0. Και εσύ με πόσο. Με πολύ.
το μαζί με το Ολυμπιακό το πιο ακριβό μπάτζετ. Πάμε παρακάτω. Ναι. 12 ο Άρης, 11, 12 και Εξάδη και 11 ο Πανετολικός. Αυτή είναι η βαθμολογία για την πρώτη οχτάδα, μια που με διαφέρθηκες. Διαχρονικά ο Άρης, ναι. Εκεί ήταν. Εκεί ήταν. Με το Σαμόλη και τον Μπουγιουκλή. Και μου λες τώρα ότι στα 3-4 8ος, 7ος, 6ος, 7ος, 6ος και βρίζαν οι Αριανοί. Ναι. Ποντίκια. Και τώρα χειροκροτά τον Καρυπίδη. Αυτό είναι. Ρε φίλε, αλλά πρόσεξε. Κάνανε επανάσταση αυτή. Άκουσε με γιατί το χειροκροτάνε. Άκουσε με. Γιατί ήρθαν από τη Β' Εθνική τα παιδιά. Έτσι, επανήλθαν, γέμισαν το γήπεδο, έδειξαν ποδοσφαιρική κουλτούρα, παιδεία. Μπαίνω σε ένα κενό χρόνο. Ναι. Μπαίνω σε ένα κενό χρόνο. Τι θα σκεφτεί. 25 τώρα, χρόνια έχω ένα κενό χρόνο. Ναι. Από πάω... το 88, όχι, όχι. Το 90, πότε 91, 92, 93, 94, 95. Ναι. Και επιστρέφω το 2017. Το 95 σταματάω. Ναι. Και επιστρέφω το 2017. Ναι. Και βλέπω ότι οι Αριανοί κάνουν επανάσταση να διώξουν τα ποντίκια που έχουν τον Άρη 8 και όχι χρεωμένο. Για να πάρουν την ομάδα μόνη. Και λέω αυτή η επανάσταση τι έφερε. Τι αποτελέσματα έφερε. Τι αποτέλεσμα έφερε αυτή η επανάσταση. Τον έβαλε στην κάψουλα δηλαδή τον Άρη. Σε ναι. Μια κάψουλα και την ξαναβγάζεις. Μπαίνω τώρα εγώ. Κάνω σάλτο 25 χρόνια. Σάλτο μορτάλε, ναι. Σάλτο μορτάλε. Τι είναι για το, τη μηχανή του χρόνου. Πατάς ένα κουμπί. Ναι, 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 εύκολα πράγματα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Εδώ γλυφτό παίζεις. Τώρα μηχανή χρόνου θα κολλήσουμε. Και έρχομαι τώρα και βλέπω. Αυτός ο Καρυπίδης πρέπει να είναι ο γιος του Γκράντα. Ναι. Λες. Ο Γκράντας άφησε το γιο. Μεταξέλιξή του. Μεταξέλιξή ναι, 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 ναι. Πρέπει να δουλεύουν εκεί στο εργοστάσιο, παλέτες, βιοτεχνία, ξέρω εγώ, Σκόπια, ιστορίες, Βουλγαρίες κτλ. Για να δούμε οι Αριανοί τώρα. Γιατί το κυνηγάνε αυτό που είναι 8η τώρα και τα λοιπά. Ναι, και, αλλά... Το χειροκροτάνε μετά το μάτσο με τον Μπακ. Εδώ δίδαξαν πολιτισμό τα παιδιά. Δηλαδή κάνανε επανάσταση για να χειροκροτάνε το Γκράντα της εποχής μετά το Αλφάκ 1-2. Εσύ που χαϊβάνια! Εσύ που τα θυμάσαι όλα. Ναι, τα είχε τόσο καλή ομάδα ο Άρης το 91-92 σε σχέση με τώρα, με κάτι Λόντσαρ, με κάτι... Λόντσαρ. Ναι, τι είχε τότε. Πέταγε. Πέταγε. Μπαλάρα. Τι μπαλάρα. Του κάτι Βούλγαρους έπαιρνε, κάτι Σκοπιανούς, κάτι Σέρβους της πλάκας από τα πανέργια και τώρα φέρνει Ισπανούς. Βρε, τι Ισπανούς φέρνει. Αργεντίνους, Λατίνους, μαγεία. Οι οποίοι κάνουν σέντρα ο Πρίγκοβιτς. Εντάξει, δεν πήγε στην περίπτωση τώρα. Ο Πρίγκοβιτς κάνει όσο κάνει όλος ο Άρης. Επειδή δεν θυμάσαι τον Άρη. Ναι. Τη δεκαετία του 90. Ναι. Τη δεκαετία 90 τη θυμάμαι. 90, 91, 92. Τα θυμάμαι αυτά τα χρόνια. Μέχρι το 95. Ναι. Αν δεν κυνηγούσαν τον Γκράντα, ναι. Θα συνέχιζε αυτή η ιστορία. Τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Ναι. Και ο Γκράντας. Μπαλάρα. Ναι. Γράφαν όλες οι αθηναϊκές εφημερίδες η ΑΕΚ του Μπάγκεβιτς και ο Άρης του Φυρού με τον Γκράντα. Ναι. Και αυτοί τον κυνηγούσαν για να φέρουν τον Καρυπίδη το χειροκροτάλο 8. Έλα, πάει στα άλλα θέματα. Εγώ α τα λέω. Πάνε. Πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε άρεσε. Λίγο Champions League. Δεν τους άρεσε τώρα. Αυτή τη στιγμή που είναι 45-50 χρόνια Αριανοί βρίζουνε. Λοιπόν οι αιμορροίδες στο παντελόνι έχει καλές αλυφές. 1-2 και χειροκρότημα, ε! Το κρατάω αυτό, λέει για άλλο. Εσύ, στο ξαναλέω, το χειροκρότημα έχει να κάνει με το τι έχει προηγηθεί. Ο Άρης είχε 4 χρόνια περιπέτεια. Εγώ το ρίξα. Θα λέω αυτά γιατί μιλάμε στου φίλου Μαριανού. Αυτή το ρίξα. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, μετά από 4 χρόνια βλέπουν την ομάδα του να είναι άκρο ανταγωνιστική παίζοντα με τον πρώτο φαβορή για τον πρωτάθλημα. Ένα 30 έχει πάει ο Πάου. Το ξέρει, πήγε ένα 30. Τι ανταγωνιστική είναι, κάτσε να παίξει. Πώ δεν ήταν ανταγωνιστικό ο Άρης. Ένα παιχνίδι στα ίσα το οποίο το πήρε η ομάδα που είχε με περισσότερη ποιότητα, είχε αδε και τη Ρέντα μαζί, είχε πιο κομικού παίχτε. Δεν ήταν το μάτσο πάνω κάτω. Δηλαδή, άμα έλεγε 1-2 ή 2-1 ή 2-2, τι θα λέγαμε ένα, τώρα. Δύο, κατά ένα πετρέλαιο αυτή τώρα δύο μέρε. Ναι, από το τρέξιμο. Αυτή τα τελευταία 10 λεπτά. Ταύτισαν. Αυτή είναι μια αλήθεια. Γιατί αυτή ο Άντα περπατάει για να φτάσει. Αυτή τα τελευταία 10 λεπτά δώσανε. Αυτό ισχύει. Άστα στα πότα έργα. Ναι, ναι, πέσα, 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 πέσα. Μετά το 75ο λεπτό, ναι. Αυτή άμα του έλεγε, ξέρω εγώ, ανεβείτε δύο ορόφου να κουβαλήσετε ένα έπιπλο. Α πάρουν αυτά που, τα τρέλα, αυτά που τα ανεβάζουν, φίλε. Τα κουβαλήσουν. Ο Κασαγιάννης με το αυτό. Με το ασανσέρ με θα τα σανσέρ, με τα σανσέρ. Άσε τώρα το έργο τώρα. Λοιπόν, μια που είμαστε σε mood πρωταθλήματος, να πούμε ότι ο Μουνιέ του Παναθηναϊκού δεν θα παίξει τούμπα, θα παίξει με την ΑΕΚ. Δεν προλαβαίνει τούμπα. Ο Μουνιέ, ένα καλό παίχτη. Για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού είναι πολύ καλό. Αλλά θα παίξουν με τον Μπάουκ και ο Κάτσε και ο Γιώχασον που επιστρέφουν. Ναι. Έτσι. Και οι δύο θα είναι έτοιμοι. Είναι πολύ πολύ φρεσκαδούρα η είδηση. Τώρα τα παλικάράκια του Παναθηναϊκού με του νεόπλουτου. Θα έχουμε... Γιατί νεόπλου, εγώ αυτό το νεόπλου δεν μπορώ να το χωρέσω. Νεόπλουτη. Δεν μπορώ να το. Να σου πω κάτι. Το κάκαδο κολλημένο στη μέση. Κάθε... Ναι, ο κάθε Αριανός, ο κάθε Ολυμπιακός, ο κάθε Παναθηναϊκός, εγώ λέω, ο κάθε Κωστής και Κουλιανός, έτσι. Ο οποίος αν κερδίσει ένα τζόκερ, γιατί ο Σαββίδης είναι ένα τζόκερ. Έτσι. Κερδίσει ένα τζόκερ, τι θα κάνει, δεν θα αλλάξει αυτοκίνητο. Δεν θα αλλάξει σπίτι, τι θα κάνει. Ό,τι και να αλλάξει. Ναι. Γιατί σου είναι καλά νεόπλουτο. Κάνω το αυτονόητο. Κάτσε να σου το. Έχει δει ψήρα να κάνει έρωτα με κάκα. Όχι, πού να δω, ρε Κωνσταντίνε, να εσύ έχει δει, ούτε και εσύ έχει δει. Έχω δει. Πού έχει δει την ψήρα, βρε. Στο λαϊκό δικαστήριο.
Φοράμε. Εκεί στο λαϊκό δικαστήριο όλα γίνονται. Είναι σαν τις γκόμενες που είχαμε στο χωριό. Που πηγαίναμε στο σχολείο και λέγαμε έχω μια γκόμενα στο χωριό. Ναι, για πες τι. Διαβάζει ένα παοξί στη μέτρο σπορ. Ναι, τη διαβάζει. Με τον νύχι το σπαθί. Έχει ένα νύχι σαν σπαθόλουρο. Σπαθόλουρο, ναι. Ακούγεται. Αργείο καφέ. Κάνει με το κάκα εδώ. Το μικρό. Το μικρό δαχλάκι κάνει το κάκα και γυρίζει σελίδα. Πετάγεται στη σελίδα 4 που είναι το ρεπορτάζ του Πάου. Ρεπορτάζ Πάου, σωστά. Το κάκα εδώ έξω απάνω. Ναι. Προεξέχει, βγαίνει λίγο το κάκα. Την κλείνει την εφημερίδα. Την κλείνει. Πάει την ανοίξει. Ναι. Η εφημερίδα δεν ανοίγει. Γιατί? Έχει κολλήσει το κάκα εδώ. Στο κάκαδο, στα φύλλα. Ναι, έχει κολλήσει και δεν μπορεί να ανοίξει το 4. Αρχίζει, φωνάζει ο Παοξής. Κολοφυλάδα, πούμε. Του λέει ο άλλος, ο καφετζής, κοιτάξτε κύριε, λέει εδώ έχει κολλήσει, λέει κάτι κτλ. Ανοίγει με τα κόπο και βασάνων. Ανοίγει με τίποτα. Και πετάει την ψήρα από το γιακά του Παοξή, του νεόπλου του. Και πάει και κάθε πάνω στο κάκαδο. Και ερωτοτροπεί η ψήρα με το κάκαδο. Άντε ρε νεόπλου, τι βγαίνει από εδώ πέρα. Αλλά το έχει δει αυτό, Νικολάη. Άντε βρε νεόπλου, τι να πούμε τώρα. Εσύ ρε φίλε, βλάχο Παοξίδε, νεόπλου. Αν κερδίσει ένα τζόκερ, δεν θα αλλάξει το Κόρδοβα. Βρέθηκε και να αλλάξω. Αυτό κάνει και ο Παοξής. Το Κόρδοβα το κρατήσει όντω. Θα το κάνει, αλλά θα πάρει και το άλλο το καλό. Ναι, ναι, αλλά. Πολιτισμένος δεν θα γίνω ποτέ. Ναι. Ευγενής δεν θα γίνω ποτέ. Δεν θα γίνεις. Με τίποτα. Το DNA μου τώρα εγώ και 10 εκατομμύρια ευρώ να με δώσεις. Ναι. Πού θα πάω να φάω. Εκεί που ξέρω. Άλλο που θα πας να φας, αλλά θα αλλάξεις κάποια πράγματα. Τι να αλλάξω ρε κουγέννη. Πάμε λίγο τσάπι. Τι να αλλάξω. Θα πάντηθω που αφού με, θα βάλω παντελόνι με ζώνη. Θα κουνιέμαι μέσα στα ρούχα. Θα κουνιέσαι, ναι. Δεν μπορώ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τι να βάλεις. Εγώ προχθές που πήγες στην Ευγενούλα για να πας. Σε είδα τζινάκι, γυλεκάκι. Δεν σε αναγνώρισα. Εγώ θέλω να βλέπω φόρμες, θέλω να βλέπω εδώ εταιρείες, διαφημίσεις. Τέτοια πράγματα. Δεν σε αναγνώρισα. Αυτή η εταιρεία εντωμεταξύ έχει πτωχεύσει. Αλλά εσύ συνεχίζει και τη στηρίζει. Καλά την πήγες. Μια χαρά την έσυλε. Λοιπόν, Άικ Μπάγκερ σήμερα. Είναι αυτό το μικρόφωνο τώρα εδώ για να κάνει δουλειά. Το έχει διαλύσει το μικρόφωνο. Τι μικρόφωνο είναι αυτό. Ποιο είχε την ιδέα αυτό να το βάλει έξω αριστερά το μικρόφωνο. Δεν ξέρω. Αυτοί που χτίσανε εδώ που επένδυσαν. Σύνταλα αυτό εδώ. Λοιπόν, Άικ Μπάγκερ. 8 παρα 5 σήμερα. Γεμάτο ο ΑΚΑ. Έχει σύνδεση Άικ. Εσύ δεν έχω πιθανή δεκάδα μπορώ να σου δώσω. Αλλά... Αυτό ο Φελό ο Ζουνίδη ναι. Είναι ικανό να παίξει 4-4-2 με δύο εξτρέμ δεκάρια ναι. Και να κάνει 3-0 η μπάγκε στο 30. Ναι. Αυτό το κακό ποιο είναι, ότι οι Γερμανοί δεν κάνουν fair play. Ο Ζουνίδη χθε είπε κάτι μαγικό πάντω, το οποίο εμένα με μούρνα. Λέει: στόχο μα είναι να αφήσουμε την μπάγκε να μην πλησιάσει η περιοχή μα. Ναι. Τι είναι αυτά που λε, Ζουνίδη, τι να μην πλησιάσει η μπάγκε στην περιοχή σου. Είναι δυνατόν να το λε αυτό το πράγμα, τι να μην πλησιάσει, είναι δυνατόν. Παίζουμε για τρία αποτελέσματα. Θα την αφήσει δηλαδή την μπάγκε στο κέντρο, την ώρα γυρίζει την μπάλα. Αυτό είναι ο στόχο. Πού να του κρατήσει. Ο Ζουνίδη ναι. Κάνει προσευχή στο Θεό που πιστεύει. Ναι. Η μπάγκε να πάει σε χαλαρό ρυθμό, να μην το δει στα σοβαρά πολύ. Ναι. Αν φουλάρει η μπάγκε τώρα έχει ένα κακό, επειδή δεν πάει καλά στο πρωτάθλημα. Καλά πάει, θα βγει πρώτη φορά. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Απλά δεν κερδίζει όλα τα μάτσα όπως συνηθίζει ναι. Να τα και καλό και κακό. Μπορεί να μην φουλάρει ναι. Αυτό το λόγο. Αλλά απ' την άλλη μπορεί να τρελαθεί και να πει κάτσε ρε φίλε τώρα εδώ να μην κάνουμε μια μεγάλη νίκη. Είναι άτυχη η ΑΕΚ. Γιατί η Μπάγκερ έκανε γκέλα την προηγούμενη αγωνιστική με συνέδραση με τον Άγιες. Δηλαδή δεν την παίρνει να το πάει χαλαρά και λαλά το μάτς να πει έχω 6 βαθμούς. Πάντως και ναι. Η Μπάγκερ στην Ευρώπη, ναι. Όπως τη βλέπω σαν διάταξη, είναι αφελέστατη. Ναι. Οπότε εδώ μπορούμε να παίξουμε 4 με 6 γκολ εκεί το στοίχημα κτλ. Α, για σχηματάκι. Ναι. Εγώ 1-3 το βλέπω το μάτς. Νομίζω ότι μπορεί να τη βάλει ένα γκολ. 4 με 6 γκολ νομίζω είναι καλό. Ναι. Είναι καλό. Ναι. Για το στοίχημα. Τι άλλα μάτς. Έχει Γιουγκμπόις Βαλένθια 8 παρα 5, αυτά είναι τα δύο μάτς. Δεν ψήνομαι. Εγώ θα το δώσω το απόγευμα διπλό αυτό το μάτς. Δεν ψήνομαι να δω τέτοιο μάτς. Α, να το δεις, ναι. Δεν ψήνομαι. Το μεγάλο μάτς της βραδιάς συγκίνεται στο Μάντσεστερ. Άμα θες να δεις αποκλειστικά παιχνίδι, Manchester United, Juventus. Ματσάρα. Μουρίνιο επιστρέφει ο Κριστιάνο Ρονάλντο πίσω στο Old Trafford. Εκεί που αναδείχτηκε, θα είναι καλό το παιχνίδι. Αυτή η βαθμολογία πώς είναι τώρα, δεν την ξέρω. Η Μάντσεστερ έχει 4 βαθμούς, 4 πρέπει να έχει και η Juventus ή 6 έχει η Juventus. Οι άλλοι πόσο έχουν. Στον όμιλο είναι τα λιμά μετά, δεν έχει πρόβλημα. Ούτε η Μάντσεστερ ούτε η Γιουβέντους. Δεν έχουν. Η σπάει. Βαλένθια είναι που έχει και αυτή να. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Εάν δεν νοκάουτ τώρα αυτά τα μάτς. Ναι. Και αυτά δεν θα έχουμε στην πορεία νοκάουτ. Εντάξει τώρα, Οκτώβριο δεν έχει να πούμε. Εγώ πάντως βλέπω επειδή το νόμισμα το στρίβει ο Μουρίνιο. Αρχίζει, περνάει καλό κλίμα, περνάει τους παίχτες. Τα βρήκε με τον Μπογκμπά, τους έπιασε, ναι, μίλησε. Το και αυτό τώρα είναι ένα-δύο το μάτς. Ναι, το έχασε τζάμπα το θες. Έχει αλλάξει τον έξω αριστερά. Το έχασε τζάμπα. Έχει αλλάξει το μάτα δεκάρι. Ναι. Έχει 5 λεπτά να λήξει. Έχει βάζει το Σάντζες. Τι άσε κάνει ο Σάντζες, ρε Βρεβλάκη. Καλά είναι να κρατήσει ένα τρίτο σέντερ μπάλα. Ναι. Βρέα τι μπάλα να κρατήσει. Θα δεχτεί πίεση. Τσέλσι είναι. Βάλε ένα τρίτο σέντερ μπακ στον αέρα. Ναι. 5 λεπτά. Ναι. Δεν το βάζει. Για δευτερόλεπτα το βάζει. Με τρίτο σέντερ μπακ πήρε σε παγκόσμιο. Champions League πήρε με την Ίντερ, με το. Και πάει τώρα γίνει μοντέρνο. Ναι. Και πάει μαλώ, τι πάει μαλώ εκεί πέρα. Ναι, αλλά τον αποθέωσαν στο τέλο. Εντάξει, πήρε και το χειροκρότημα και ο Μάτα πήρε το χειροκρότημα. Εντάξει, ποδοσφαιρικό πολιτισμό.
Αυτό είναι το καλό μάτς της βραδιάς. Σολ Τράφορντ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τα άλλα είναι με Ρεάλ Μαδρίτης Πλιζέν στη Μαδρίτη. Εδώ ο Λοπετέγη είναι η Πατμόν. Σήμερα είπαν σημαδί, θα ανακοινώσει τον αντικαταστάτη. Θα πω εκεί στο Βαρσαλίνο, ναι, θα φάω καμιά σούπα, ναι, και θα πάω στο γύρω-γύρω. Στο γύρω-γύρω, δεν έχω, το δεις αυτό. Έχω σε μια εφαρμογή με τις δεκάδες. Α, ναι. Θα πάω στο γύρω-γύρω. Ο προπονητής ο Λοπετέγη είναι για μπούλο. Σήμερα πιθανότατα να μάθουμε αντικαταστάτη. Ο Κόντε λένε ότι μπορεί να είναι. Μεγάλη προπονητάρα ο Κόντε. Μάλλον αυτόν θα πάρουν. Μεγάλη προπονητάρα ο Κόντε και θα τη συμμαζέψει τη Ρεάλ. Ρώμα ΤΣΣΚΑ Μόσχα στις 10. Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάντσεστερ Σίτι επίσης στις 10. Χόφενχάιμ Λιόν και το άλλο μας το οποίο μας αρέσει και μας ενδιαφέρει γιατί είναι στον όμιλο της ΑΕΚ. Άγιαξ Μπενφίκα. Και αυτό θα είναι καλό παιχνίδι. Με προβληματάκια η Μπενφίκα πηγαίνει στην άμυνα. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Κάθεσαι. Ναι. Παίρνει τη σούπα. Ναι. Με σούπα το, όχι με μπύρα και πίτσα. Όχι, με σούρια ήθη έτσι. Ναι, ναι. Έχει ξεκουμπώσει παντελόνια. Ναι, ναι, ναι. Άμα ξεκουμπώσει παντελόνια κάνει και κάτι άλλο. Δεκάδες διατάξεις. Ναι, ναι, ναι. Και χαρτιά μπροστά. Και παίζει και στίγμα ένα ευρώ. Για, να, για το καλό να πει. Έτσι το γουστάρει στο Champions League. Έτσι το γουστάρει στο Champions League. Καλή φάση. Ναι, ναι ρε παιδί μου, άλλη πίτσα, άλλη σούπα. Γιατί όχι, τι ναι. σούπα παίρνει. Πατσά. Πατσά. Ναι. Πατσά και πιχτό. Champions League. Πιχτό όμω. Πιχτό, ναι. Κοίτα να δει τι μάθαμε σήμερα. Πατσά και Champions League. Λοιπόν, εμείς έχουμε όμως και την Wind Vision, φίλες και φίλοι, η οποία ναι. σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix για να έχεις και εσύ και τα παιδιά σου πλούσιο περιεχόμενο, Κωνσταντίνε. Τα παιδιά πάνω απ' όλα. Τα παιδιά πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλα και τα κινούμενα σχέδια που μας προσφέρει η Wind, φίλες και φίλοι, μέσω της Wind Vision. Κυνηγή τρόλ, ήρωες με πιτζάμες, αρχηγός από κούνια και πολλές ταινίες στη Disney όπως η απίθανη Βαϊάννα και πολλά ακόμα. Όχι Νταϊάννα. Βαϊάννα. Ναι. Βαϊάννα. Εγώ το είχα δει και κινηματογράφο το, ναι. το συγκεκριμένο τον Αχιλέα. Ναι. Το ξαναείδα όμως μέσω της Wind. Το άλλο μου αρέσει το έργο, το αρχηγή. Η αρχηγή, ε. Αρχηγή από κούνια. Ναι. Αυτό το είπε ο κόκκινος μικρός. ναι. Το βλέπε, το αγόρι μας. Βέβαια. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε γραμμές με πάω χάρη, Champions League. Θα έχουμε καλό χουλιαμά. Πάμε για γλυφτό. Να βγουν και οι Αργιανοί να μας πούνε τι κατάφεραν 25 χρόνια με αυτή την επανάσταση που κάνανε. Ναι, ναι. Την επανάσταση του Πασόκ κάναν κι αυτοί. Την κάνανε την επανάσταση. Πάνε στο Πασόκ. Διορίσαν και στέλνουν τα παιδιά τώρα στο εξωτερικό 75%. Για να δουν, θα διορίσαν. Πάμε. Όταν εξακολουθεί να βρίσκεται στην πόλη μας ο Γιάννης Πλούταχος, δεν τα ρωτάνε αυτά. Το καλύτερο παιδί κάνει πάταγο στο Βεργίνα θέατρο. Όλα τα live του ήταν sold out, Κωνσταντίν, έτσι. Δεν υπήρχε καρέκλα άδεια για τον Πλούταχο. Η παράταση. Πουλάει το παιδί. Πουλάει πάρα πολύ διαχρονικά ο Πλούταχος. Η παράταση λοιπόν πήρε 4 τελευταίες έξτρα παραστάσεις. Αυτό δεν το έχετε ξαναδεί πραγματικά, γιατί ερμηνεύει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε ένα κονσεπτικό live. Με καταπληκτικές χορογραφίες, σκηνοδοσία της Σοφίας Σπυράτου. Άρα 25, 26, 27 και 28 Οκτωβρίου διαλέξτε την ημερομηνία, κλείστε εισιτήριο για να δείτε μια σπάνια μουσική παράσταση με τον αγαπημένο Πλούταρχο. Επίσης θα βρείτε τα εισιτήρια στα ticketservices.gr, στα public και στο καζίνο. Με το εισιτήριο έχετε και ένα welcome ποτό αξίας όλα αυτά 20 ευρώ. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ο Κωνσταντίνος λέει μη σταματήστε, δεν μπορώ άλλο να γελάσω, κοιμούνται ακόμα οι υπόλοιποι. Κωνσταντίνος, ο Μαραγκός. Άνοιξε γραμμές. Να ανοίξουμε γραμμές, βέβαια. Θα πάρει κανένα τηλέφωνο ή μόνο όταν κλαίτε παίρνετε τηλέφωνο εσείς. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα, δούμε που θα έχουμε. Το κλάμα σας δεν υπάρχει τώρα, δεν έχει γραμμές. 90 μπορούν να κλαφτούν, να θέσει φίλοι του Άρη. Να δουν. Εγώ πάντως. Τι να κλαφτούν, χειροκρόταγαν αυτοί. 90. Πρώτη φορά βλέπω Άρη ΠΑΟΚ να είναι ευχαριστημένοι όλοι, να χειροκροτάνε οι Αργιανοί και να πανηγυρίζουν τον τίτλο οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Δεν πανηγυρίσαμε κανένα τίτλο, Κωνσταντίνε. Τι πανηγυρίσαμε. 7-7 αγωνιστική είναι ακόμα. Εγώ λάθη δεν κάνω του παρελθόντος. Θα περιμένουμε ακόμα. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Τελείωσε το παραμύθι. 23 παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Εάν έμεναν 7 και ήμουν έτσι, θα έλεγαν ναι. Είσαι οργανωμένος και σε δημόσιες σχέσεις. Είσαι οργανωμένος. Κάνω public relations. Μη είσαι μπροστά 1000 χρόνια. Αρχίζω να λέω μπροστά. Πάντως στην κάψουλα που έλεγε. Μόνο φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Μπορεί να σε εστερεί στο πρωτάθλημα. Α, έτσι λες, να πάτε σε κανένα μάτς, να τα κάνετε εκεί σμαδιά μου. Ναι. Να σας προκαλέσουν. Μα περιμένουν να δούνε μόνο. Πάντως, τώρα, τη χρονοκάψηλα που έβαλες μετά, για τον Άρη. Μετά, το ίδιο ισχύει και για τον Παοξή. Ναι. Γιατί αν δεν ερχόταν ο Ιβάν Σαββίδης, έτσι, τα ίδια θα έλεγε για τον Παοξή. Εκεί αλλάζει η ιστορία. Πρόσεξε τώρα. Ό,τι ήμουν τέταρτο-πέμπτος, έτσι θα ήμουν πάλι τέταρτο-πέμπτος. Και μιλάμε ποιο είναι καλύτερο, ποιο ελέγχει κτλ. Ναι. Σήμερα μια ομάδα πρέπει να τα έχει καλά. Να έχει καλή ομάδα. Ναι, πάνω απ' όλα. Καλό γυμναστή. Πάνω απ' όλα. Καλό κατάσκοπο. Σωστά. Καλό λαό. Σωστά. Καλό προπονητή. Καλό προπονητή. Ναι. Να έχει
καλούς φίλους δημόσιες σχέσεις με άλλες ομάδες. Ναι. Ένα αυτό. Έκτο αυτό. Έβδομον. Πρέπει να τα καλά με τους εφέτες. Εφέτες. Εντάξει. Με, με δημόσιες υπηρεσίες. Και πρέπει να τα καλά και με την αστυνομία πια. Και γιατί. Ναι. Και με τους διαιτητές. Γιατί, γιατί μπορεί. Ναι. Τους διαιτητές 9. Ναι. Γιατί μπορεί ένας αστυνομικός τώρα που του δίνεται εξουσία. Ναι, ναι. Να γίνει έξω από το ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, μια μανούρα. Σωστό αυτό. Και να μην το γράψει. Ναι. Ενώ ένας άλλος διευθυντής αστυνομικός ή ένας σε άλλη πόλη στην Πελοπόννησο να το γράψει. Σωστό. Οπότε εδώ πρέπει να έχεις και καλές σχέσεις. Άρα δώσαμε και στο κομμάτι του ποδοσφαίρου δικαίωμα και στην αστυνομία να ελέγχει πράγματα και καταστάσεις. Πρέπει. Πρέπει να είσαι καλός φίλος με όλες αυτές τις παραμέτρους. Ναι. Η μπάλα στην Ελλάδα παίζεται σε 30, πολλά μέτωπα. 30-40% στο γήπεδο και το 60% εκτός γήπεδου. Α, πιο πολύ λες είναι εκτός. Δηλαδή νομίζω είναι το 40% πιο... χορτάρει και το 60% έξω. Όταν έχουμε ούτε τρεις... καν 50-50. Όχι, ζούμε, όταν όχι. Έχουμε 3-4 ομάδες οι οποίες είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Ναι. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Ναι. Ναι. Τότε το 60%. Άρα τσάπα παίζαμε τόσα χρόνια. Δηλαδή, αν δεν ερχόταν ο Σαββίδης, εγώ το ξαναλέω. Θα, και το 40% να είχε στο χορτάρι, θα το είχαν στο άλλο 60%. Το ο οποίο Σαββίδης, δεν το έλεγαμε ποτέ. Ο Σαββίδης στην μπάλα είναι άμπαλος. Είναι άμπαλος ναι. Στην μπάλα επάνω. Γιατί ξοδεύει ένα, ενώ μπορεί να ξοδέψει μισό. Ναι. Και παίρνει το 1/4. Στα υπόλοιπα τα έξω βλέπω. Ότι κινείται καλά. Ότι κινείται καλά. Πάμε να δούμε τις καλημέρες από τους φίλους. Πιάσαμε πολλά θέματα. Ωραία το είπα, ε. Πολύ τέλεια. Τέλεια. Είσαι κούκλος. Φθούσου. Ναι. Φθούσου. Το είπα ωραία. Φθούσου. Τέλος. Ναι. Καλημέρα, ναι. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία μου. Γεια σου, κυρία Δώρα. Δεν είναι κυρία Δώρα. Α, δεν είναι κυρία Δώρα. Συγγνώμη, ναι. Να μιλήσω, μια που μιλάτε για τον κύριο Σαββίδη. Ναι, να μιλήσω. Ό,τι θέλεις. Ναι. 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 Λοιπόν, ο κύριος Σαββίδης είναι ένας επιχειρηματίας που ήρθε στην Ελλάδα να κάνει κάποιες επενδύσεις και με ένα όχημα που λέγεται ΠΑΟΚ και που πολλοί ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ δεν καταλαβαίνουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μόνος στους οπαδούς του. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει ακριβώς. Και εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί να τους νοιάξει. Γιατί να μας νοιάξει ακριβώς. Εσάς θα σας ένοιαζε. Ναι. Ούτε εσάς θα σας ένοιαζε αν έπαιρνε την ομάδα σας. Τι σας νοιάζει, πάει μπορεί καλά όχι, η ομάδα. Ναι. Τι μπορεί, σίγουρα. Μπορεί όχι, ναι. Να σας πω κάτι, την καψούρα μας την πληρώνει, την ανεβάζει επίπεδα. Τι μας ενδιαφέρει, Ρεκόσα. Για να τελειώσει όμως, ναι, κυρία, ναι. Παρακαλώ. Ναι, να πω κάτι όμως. Να πει η κυρία, να βέβαια. Όμως, ναι. Ναι. Το ποδόσφαιρο είναι μια μπίζνα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί και εσείς αυτή τη δουλειά κάνετε. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Ο κόσμος ναι. Που παίρνει σε εσάς, παίρνει γιατί θέλει να περνάει καλά. Να ξεχάσει δύο ώρες τον πόνο του, ναι, ναι, ναι. Να ξεχάσει την εφορία. Το πρόβλημά του, ναι. Όλα. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι αυτό που θέλει να ξεχάσει. Και γι' αυτό παίρνει να περάσει καλά. Ναι. Ο κύριος Σαββίδης θέλει να κάνει τις δουλειές του, να προωθήσει το όνομά όλοι του. Όλοι βολευόμαστε λοιπόν. Ναι. Ναι. Βέβαια. Ωραία. Εγώ αυτό που βλέπω στην εκπομπή και γενικότερα σε όλες τις εκπομπές ναι. Είναι ότι δεν κάποιες φορές ξεφεύγεται λίγο και ας πούμε υποτιμάτε λίγο αυτό το, ας πούμε, το κομμάτι. Ποιο κομμάτι. Και τους παίρνετε λίγο, το υποτιμάτε αυτό το... Ποιο κομμάτι. Το κομμάτι αυτό το ότι μπορεί να μην έχει νοημοσύνη, ότι είναι άβαλος, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Τι μας πειράζει εμάς άμα έχει νοημοσύνη, πελάτης μας είναι. Ναι, αυτό, να μπράβο, τι ήθελα να καταλήξω. Τι πρέπει να το κάνω εγώ μάθημα νοημοσύνης. Μπορεί εγώ ναι. Η νοημοσύνη μου να είναι χειρότερη από αυτού. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Το αφήνω αυτό το κομμάτι τώρα και έρχομαι σε αυτό που είπατε γιατί για τους οπαδούς του Άρη που δεν παίρνανε τηλέφωνο αυτές και λοιπά. Καταρχήν νομίζω πιστεύω ότι περισσότεροι δεν προλάβανε να πάρουν γιατί συγκεκριμένα στην εκείνη εκπομπή παίρνανε συνέχεια του ΠΑΟΚ. Δεν, ναι. Δεν καλά, αυτό δεν έχει πάρει... σχέση. Όποιος θέλει προλαβαίνει και παίρνει. Δηλαδή δεν δίνουμε προτεραιότητα ναι, ναι. Στους φίλους του ΠΑΟΚ. Ναι. Όποιος πάρει τηλέφωνο ναι. Θα βγει. Ναι. Δεν ωραία, έχει, δεν ναι, έχει λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι εχθές για τον κύριο Ραπτόπουλο που έλεγε για τα χειροκροτήματα. Ναι, τα χειροκροτήματα. Πείτε αυτό και κλείστε το. Ναι, αυτό. Για τα χειροκροτήματα, ναι. Ναι. Δεν χειροκροτήσανε όλοι οι κύριοι Ραπτόπουλοι. Ναι. Στο Χαριλάου εχθές. Ναι. Εγώ προσωπικά να σας πω που είδα τον αγώνα. Ναι. Από την αλλαγή που έγινε με το Βέλε. Ναι. Αναγκαστικά. Και χωρίς δελειδήσει. Και μετά το πέναλτι που χάθηκε. Που άρχισε η κατάσταση, δηλαδή εγώ προσωπικά που δεν είμαι ζεν χαρακτήρας να πω αμάν χάθηκε το πέναλτι και εντάξει ναι. Δεν με νοιάζει. Ναι.
Εγώ προσωπικά θα ήθελα να το χαστουκίσω το Γιούνες που το έχασε. Καλά, μην το χαστουκίσω. Δεν είμαστε όλοι ζεν χαρακτήρες. Αφέντρα θα γίνεται. Εντάξει. Ναι. Ναι. Θα μπορούσε να βάλει στη θέση του να χτυπήσει κάποιος άλλος τον παίρνει. Ναι, χειροκροτήσατε ή όχι, χειροκροτήσατε ή όχι. Ναι. Ναι, όχι, δεν χειροκρότησα. Κακός. Καλός. 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 Δεν χειροκρότησα. Καλός. Να είστε καλά. Γιατί θα μπορούσα να βάλει κάποιον άλλο να χτυπήσει το πέναλτι. Να είστε καλά, κύριε μου. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Πάμε επόμενος, παιδιά. Να μην πλατιάζουμε. Ναι, να είμαστε ζουμεροί. Ζουμεροί. Ναι, οκ. Okay. Κακός δεν χειροκρότησα. Γιατί. Και όχι, πού είναι οι Αυγιανοί. Ναι. Τα 25 χρόνια. Τι κατάφεραν με την επανάσταση, επανήλθε η κατάσταση εκεί που ξεκίνησε και αντί για νέα επανάσταση έχουμε χειροκροτήματα. Ό,τι θα κατάφερνε και ο ΠΑΟΚ εάν δεν ερχόταν το Τζόκερ. Στο λέω εγώ τώρα. Πάμε. Ό,τι θα κατάφερνε οποιαδήποτε ομάδα στην Ελλάδα εάν δεν ερχόταν το Τζόκερ. Πάμε. Καλημέρα, ναι. Άιντε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε. Καλά, κύριε, εσείς. Πήρα ένα κλαπτό, ρε. Να κλάψω. Έλα, να δω, Κωστή, ορίστε. Να τους, ορίστε. Κλάψω. Αλλά δεν βρίσκω το λόγο. Για ποιο λόγο να κλαψω. Ναι. Έδιωξε στο Γράντα, ο οποίος έχει φτεφαρίκι πέμπτο. Ξεχρέωτο, για να κάνεις την ομάδα σου ΒΓ Εθνική, να την απαξιώσεις, να φέρεις ένα νέο Γράντα και να τον αποθεώνεις χειροκροτώντας μετά από ήττα μέσα στο Καριλά από τον ΠΑΟΚ. Αυτό έκανες. Ρε Ραπτόπουλε. Τι Ραπτόπουλε. Συγγνώμη τώρα, ασχολείσαι με το αντικείμενο 30 χρόνια. 30 χρόνια τι έκανες. Λοιπόν, ασχολείσαι με το αντικείμενο, δημοσιογραφικά σου μιλάω τώρα, ασχολείσαι με το αντικείμενο 30 χρόνια. Ναι. Ο Άρης είναι μια ομάδα 2,5 μηνών. Τι είναι 2,5 μηνών, τι είναι, ο γέννητο είναι. Λοιπόν, λείπαμε 4 χρόνια. Μεσοσωματική το κάνατε. Συγγνώμη, άσε με να μιλήσω. Τι να μιλήσω, τι 2 μηνών. Σ' ακούμε κάθε ομάδα. Μέρα, άσε να μιλήσει αυτό που παίρνει τηλέφωνο. Έλα, 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 φίλε. Κάτσε να ακούσουμε. Λοιπόν, ναι, έλα. Λοιπόν, ήταν από πάνω μέχρι κάτω το οργανισμός Άρης διαλυμένος. Ναι. Ποιος το διέλυσε. Κάνει έργα στο Χαριλάο. Μου έφτιαξε μια ανταγωνιστική ομάδα. Δεν μου λες. Ποια ομάδα ήρθε από ΒΓ Εθνική και μετά από 4, 5, 6 χρόνια στην αφάνεια και πήρε πρωτάθλημα. Εγώ άλλο σου λέω, βρε χρυσέ μου άνθρωπε. Έκανες επανάσταση για να έρθεις στα ίσα σου. Δεν ξέρω, εγώ δεν έκανα καμία επανάσταση. Τι ήσουν, αντί ήσουν, εσύ Πασόκ δεν ήμουν ποτέ, Ζαγοράκι δεν ήμουν ποτέ. Σου περάζει δεν ήμουν ποτέ. Δεν ήμουν Πασόκ ούτε τίποτα από αυτά. Α, δεν ήταν από αυτά τίποτα. Δεν ψηφίζω τέτοια πράγματα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ο Άρης θέλει τον χρόνο του. Γιατί να μην το χειροκροτήσω, συγγνώμη, δεν έπαιξα. Χειροκρότα, φίλε. Εγώ όμως γελάω μαζί σου που χειροκροτά. Αργανέ, να σου πω κάτι. Φίλε Αργανέ, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι μαζί σου. Χειροκρότα. Απλά ο Κωστής που παίρνει το δίκιο του και σας κολαντρίζει τώρα. Χειροκρότα, εσύ. Χειροκρότα. Στο ότι μετά τα 3 πρώτα παιχνίδια που κερδίσατε μιλούσατε για πρωτάθλημα. Γι' αυτό σας πατάει τώρα. Και τα μικρά τα 20χρονα αυτά δεν γίνονται. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή δεν έπρεπε να πάρει με τόσα λεφτά του Σαββίδη 7 πρωταθλήματα. Του τα ρίξαμε του ΠΑΟΚ, κύριε. Τα πινελίκια του ο κύριος Σαββίδης τα άκουσε εδώ. Τα πινελίκια του ο κύριος Σαββίδης ποδοσφαιρικά τα άκουσε από εδώ. Ε, βέβαια, γιατί μου φαίνει Χατσερίδη. Είναι δημοσιογραφικά αυτό που κάνεις. Δώσε το χρόνο στην ομάδα. Δεν δίνω χρόνο, φίλο, τα χειροκροτάτε μετά από ήττα στον ΠΑΟ και καλά λαλά. Τον Καρυπίδη ενώ τον άλλο τον διώχνατε με βρισιές. Ποιος σε διώχνει. Δεν σε δίνω χρόνο. Εγώ δεν είμαι τόσο μεγάλο σε ηλικία. Πόσο είστε. Εγώ είμαι 30. Κόπηκε. 30 λοιπόν, κόπηκε. Εγώ δεν έπιχνα κανέναν, εγώ είμαι 36 χρονών, εγώ βλέπω τα χρόνια που έλειπα, έπαθε μεγάλη ζημιά ο σύλλογος, θέλει δουλειά, υπομονή, υπομονή. Μάλιστα. Δεν γίνεται δηλαδή να μην χειροκροτήσω την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Μαζί σου Αργιανέ, μαζί σου. Είναι δυνατόν. Μαζί σου με εγώ. Συγκινήθηκα πολύ φίλε. Κρεμάσουμε, δηλαδή, θα κλαίω όλη τη νύχτα με αυτά που με είπες, ναι. Αργανέ, είναι δυνατόν να τους κρεμάσουν, δηλαδή, είμαι μαζί σου, σωστός, ξεκινάει μια προσπάθεια, απλά ακριβώς. Να μην την ανεβάζεις, μην ανεβάζεις εσύ ο ίδιος, τον πήγε ψηλά για να σου τη λέει μετά όπως πεις. Όταν φας 3-0 στην Τουμπά, να περιμένεις το πούλμαν στο Χαριλά, το χειροκροτήσεις μετά, να ανέβεις και πάνω στην Οροβή. Εγώ είπα, εάν ο Άρης καταφέρει και μπει στην πεντάδα, αυτή τη χρονιά θα είναι μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, ας αφήσουμε την ομάδα λίγο ήσυχη. Αυτό το από πουλάστρο αυτό που είναι λάθος. Γιατί αν δεις τα εκατομμύρια που έριξε ο Σαββίδης και τι έχει πάρει. Του τα είπαμε του κυρίου Σαββίδη από εδώ. Εγώ τουλάχιστον του τα είπα, άλλοι δεν ξέρω τι κάναν. Για χαρά. Εμείς τα λέμε όλα έτσι ακριβώς. Τον είπα άμπαλο, δημόσια. Τα ζήτησα, λέμε όλα, όλα. Ζήτησα δημόσιο διάλογο μαζί του πάνω στην μπάλα. Τον είχα. Τελειώσαμε. Επόμενη γραμμή. Ναι, αλλά έφερα Χατσερίδη μετά. Τι ας Χατσερίδη. Το μάθημα δεν είναι. Τώρα ο Χατσερίδης έλα φύγει. Λέγεται μάθημα... Γιατί ο μεγάλος Λουτσέσκου θα πάμε. Δεν τον βάζει μέσα. Εκεί φαίνονται μεγάλη προπονητή. Έλα βρε τον πλατιπόδι το Χατσερίδη. Θέλει να παίξει κιόλας μέσα να πούμε. Πάμε ενώ έχουμε νέο βίντεο για τα επεισόδια που έγιναν στο Γεντικουλέ. Το ξαναλέω. Έγιναν επεισόδια εκεί. Εκεί ο αστυνομικός διευθυντής ήταν φίλος με τον Ολυμπιακό. Καλύτερα. Τι να κάνουμε τώρα. Όλοι οι αστυνομικοί διευθυντές δεν είναι σαν το δικό μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς, ναι. Ναι, με ακούτε, τι γίνεται. Βασικά με κάλυψε ο προηγούμενος, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Τι λέτε, φίλε, ρίχη συγκίνησης να πούμε. Δεν να σου πω κάτι, δηλαδή αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο. Τι λένε, φίλε, χρόνια... σοβαρά μιλάς. 25 χρόνια δεν είναι χρόνος πολλής. Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν μπορείς τώρα τι μας λες, για πέρας. Ναι. Ναι, απλά θέλει ψυχραιμία. Τους έπιασε ένας ενθουσιασμός, εντάξει, το καταλαβαίνω. Κάτσε ρε φίλε, τώρα χειροκροτάς μετά από ήττα τον πρόεδρό σου και την ομάδα σου τώρα, τον ΠΑΟΚ μέσα στη Χαριλάου. Φίλε, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Και σε πιάσει ξάνθη να πούμε τώρα, πλάκα μας κάνει. Να σου πω λίγο, να σου πω που έχει δίκιο ο Κωστής. Να σου πω που έχει δίκιο, αλλά θα πεις ο παδός είναι ο παδός. Μισό, μισό, ένα δευτερόλεπτο, θα σε αφήσουμε ένα όσο θες, όσο θες. Απλά σου λέω, ο Κωστής πάει στο κομμάτι των οπαδών που εσύ είσαι ο παδός, αλλά σε ακούω νορμάλ. Κάτι πανό ήρθαμε να σας κάνουμε. Κάτι πανό ήρθαμε να σας φτώσουμε. Και τώρα χειροκροτή σου λέει μετά την ήττα, αυτό λέει ο Κωνσταντίνος. Εγώ λέω ότι ρίξατε τη δεξιά το για να το Πασόκ υποτίθεται για να φτάσουμε στο Τσίπρα να δίνει 300 ευρώ μισθό το συνταξιούχο και να το χειροκροτάτε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ρε Λίμα. Αυτό λέω. Ίδια περίπτωση να πούμε. Κάτσε να τον ακούσουμε. Ένα φίλε. Πάω και με φίλε, πάω και με. Συμφωνώ με τον προηγούμενο εν μέρη για κάποια πράγματα που είπε, γιατί με πρόλαβε. Αν δεν έβγαινε θα τα έλεγα εγώ. Αυτό. Απλά τους έπιασε ένας γρήγορος ενθουσιασμός, το καταλαβαίνω, ανεβήκαν, έκαναν 2-3 νίκες στα πρώτα 3 παιχνίδια και έρχεται το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Σαν να παίξεις ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να χάσεις 1-2 με ανατροπή. Φέρεσε, και αχειροκροτάς τους παίκτες στην Τούμπα, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα να πούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάτσε να τον ακούσουμε. Πριν τρία χρόνια μιλούσαμε για τον ΠΑΟΚ ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε ομάδα για να πάρουμε πρωτάθλημα. Τώρα έρχεται η στιγμή. Έλα και αυτός τώρα καθυστέρα ο Σαββίδης μετά από 6 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Έδωσε 5 δισεκατομμύρια να πούμε. Το ίδιο έκανε και ο Κόκκαλης μετά από 4 χρόνια το πήρε. Έλα και ο Κόκκαλης 4 χρόνια. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πρέπει να πιάσει πολλούς. Πρέπει να πιάσει πολλούς. Ναι. Μ' άρεσε. Μαθαίνουν, ας μεγαλώσουν και σιγά σιγά αυτό έχει διάρκεια και μπορεί να κρατήσει αυτή η δύναμη. Οκ, το καταλαβαίνω. Ας μην λακίσουν όμως. Όχι, ρε φίλε, τον Μπούλο Καρυπίδη, ρε δρόμο, ρε. Τι λες τώρα, Άρη, να τον πάρουμε τον Άρη, μίζε. Να σε φύγει. Δηλαδή, άμα είναι όλοι περαστικοί από εκεί πέρα. Τον Μπούλο, ρε. Ποντίκια να πούμε. Εντάξει, πάλι στην ίδια κατάσταση. Ποντίκια. Από εκεί και πέρα, ό,τι θέλουν να σκάνουν. Να σε καλά, φίλε μου. Να ποντίκια, ποντίκια. Εκεί από τον Άρη. Ο Κωστής πάει στο οπαδικό κομμάτι. Εκεί από τον Άρη, ρε ποντίκια. Τον Άρη, Καρυπίδη. Πά στο κομμάτι, δηλαδή λε. Φωνάζετε, ήρθαμε να σα ακάνουμε, να σα ράνουμε. Καρυπίδη, τον Άρη, ρε Καρυπίδη. Καλημέρα, κουμπαράκια. Πε στο φίλο τον Οργιανό που είπε ποια ομάδα ανέβηκε από τη Γάμα Β στην Α και πήρε πρωτάθλημα μέσα σε 5 χρόνια. Το πήρε, λέει, η ΑΕΧ που λέγε. Πάμε παρακάτω, ναι. Καρυπίδη! Καλημέρα, καλημέρα, σταμάτα βρε παθεόφοβε! Τα ωραία χρόνια του Γκράντα που είναι, 8 είστε ρε και χειροκροτάτε, ρε Καρυπίδη! Πού είναι εκείνα τα ωραία, ναι! Χειροκροτούν, λέει, γιατί αν γνωρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε πολύ και έχασαν από μεγάλη ομάδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Γιατί γελάς. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Γι' αυτό χειροκρότησα. Να, μεγάλη ομάδα με τον Βέρμπλουμ τώρα. Έχει αλλάξει επίπεδο και σου λέει εντάξει, χάσαμε. Τον Κάνιας, μεγάλη ομάδα και τον Βέρμπλουμ τώρα. Μπάσα Κάνιας, κάνε μου ξανά ένα λιέζον. Έλα, Κάνιας, μπάσα. Πάμε, καλημέρα. Πάμε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, Αργιανός είμαι. Έλα, Αργιανέλα. Γεια σου, αδερφέ. Τώρα και τον προηγούμενο που πήρε μας από κάτι ότι βρεθήκανε 1000-2000, εμείς δεν μπορούμε να κοιμηθούμε 2 μέρες. Άντε, μπράβο, ωραίος. Ναι ρε φίλε τώρα, είναι δυνατό. Τους χαζοχαρούμενους που χειροκροτάνε τώρα να βγάλουν. Ήρθες μια συνέδρα μου και τρελάθηκε το μυαλό μου τώρα και άλλος κάτι χειροκροτάνε. Αυτός είναι σωστός. Και χαστούκια σε έλεγα. Εσένα θέλω να ακούω. Εσένα θέλω, Κωνσταντίνο. Εγώ εσένα θέλω να ακούω. Με θες, δεν με θες, δεν ξέρω τι θες να πούμε. Εγώ ξέρω ρε φίλε ότι τρελαθήκαμε. Ναι, δεν χειροκρότησες. Μπορεί να χειροκροτήσει, ναι. 2 μέρες δεν έφαγε. Ναι. Και βγαίνετε τώρα και τραγουδάτε, αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, τι να κάνω. Τι να κάνω, ρε Γιάννε, να κερδίζω και να κλαίω κι εγώ. Τι να κάνω. Γκρεμπίρι! Δεν άκουσα τον φίλο. Έλα, φίλε, ολοκλήρωση, γιατί έχω και τον Κωστή εδώ, έχει τα έξτρα του. Έλα, τι είπες, δεν άκουσα στο τέλος. Πάμε επόμενο. Ωραία μίλησε, ωραία μίλησε. Ναι, δεν χειροκρότησα, λέγω. Εγώ δεν γούσταρα αυτό που έγινε. Έφαγα τα σωθικά μου, λέει. Δεν κοιμήθηκα 2 μέρες. Καλημέρα. Πολύ καλά μίλησε. Πολύ καλά μίλησε ο παδός του Άρη προηγουμένως. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας από Γιαννιτσά. Καλώς τον να. Ναι, καλώς τον Έλληνα το Γιαννιτσά. Καλώς τον να. Έλα Γιαννιτσά. ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ, είμαι ΠΑΟΚ. Στο κατάλαβα. Από 200 χιλιόμετρα βρωμάς. Ναι. Έχουμε προεδράρα και περιμένουμε τις μεταγραφές του Δεκέμβρη. Ω, θες και μεταγραφές. Ναι, αφού θα φύγει ο ένας, θα φύγει ο άλλος, κάτι θα πάρεις. Θα σου φέρουμε δύο φέτες ανακριτές. Έχουμε προεδράρα και πάμε για ό,τι καλύτερο. Χαιρετίσματα από Γιαννιτσά. Γεια σου ρε Γιαννιτσά, γεια σου ρε ΠΑΟΚ. Αυτός πριν να σηκώσει το τηλέφωνο φαινόταν ΠΑΟΚ. Πουλάς τρέλα στο λαό του ΠΑΟΚ, δεν τρέπεσαι. Άμα πάρει μέτρο που ανοίγει εφημερίδα αυτό. Μια χαρά να ανοίγει με τον Ιχάκη. Ο Ανδρώνης ναι. πρέπει να δίνει εκτός από την εφημερίδα κάτι δώρα ναι. αυτά τα χαρτοκοπτικά για να ανοίγουν. Πάμε από γεμάτο κέντρο, έλα, εμπορικό, καλημέρα! Πρέπει να με πάρει στο εμπορικό να το δώσω ιδέες να φτιάξει. Πράγματα, ναι. πατέντες θα φτιάξει. Καλημέρα! Καλημέρα! Έλα, ναι. Έλα. Ναι. Πώς πάτε? Εσύ πες μας, πας χαμήλω στο ραδιόφωνο πρώτα. Χαμήλω, και είμαι μια χαρά. Ωραία, πάμε. Τα ακούω τώρα, δηλαδή. Δεν μας ακούς, αυτό είναι το θέμα. Εμείς ακούμε. Ναι. Τώρα σας ακούω καλύτερα. Για πάμε, έλα. Γιατί βρίσκετε τους πρόεδρους, τι σας πείραξε ο πρόεδρος? Έτσι γουστάρουμε, δεν τους γουστάρουμε. Είμαστε και με τον λαό εμείς. Δεν γουστάρω τον πρόεδρο, ναι. Εγώ τον γουστάρω και εκείνη και μάγκα θα πούμε. Να πούμε, τι ομάδα είσαι? Άρης. Εγώ? Ναι. Απέ Λαγκαδά. Απέ Λαγκαδά. Ποιος είναι τον πρόεδρο του Λαγκαδά? Δεν ξέρω. Τον ξέρω. Πώς? Είναι και κουμπάρος μου. Α, γι' αυτό το γουστάρι, δεν κουμπάρο. Εγώ τα κουμπαράκια μου τα αγαπάω, εντάξει. Ναι, και εγώ και αγαπάω τα κουμπάρα μου. Άρχισε ένα άνθρωπο να σώσει τον ΠΑΟΚ και εσύ τον βρίζετε. Μα δεν μιλήσαμε για τον Σαββίδη, αδερφού. Ναι, ρε, τον βρίζουμε γιατί έφερε το Χατζερίδη. Στο κομμάτι που κάνει λάθη. Το βρίζουμε γιατί έφερε το Βέρμπλουμ. Ναι. Τον κάναμε εκεί Θεό. Άκουσε με λίγο. Θεό είναι για τον ΠΑΟΚ. Άκουσε με λίγο. Ο Σαββίδης για τον ΠΑΟΚ είναι Θεό, ναό. Αλλά όταν φέρει το Βέρμπλουμ. Κριτική θα φάει. Θα φάει κριτική. Και τον άλλο τον πλατυπόδι το σέντερ μπακ. Όταν κάνει λάθο την κριτική θα την ακούσει. Άλλο δεν άλλο τάλλο. Άλλο. Οι απόψει όλε ταυτίζονται. Τι θα δούμε και τον καλύτερο, θα διώξουμε και τον καλύτερο. Εδώ ο Άρης στο μπάσκετ έχει κάνει τον σύντης και λέει ο Αγγέλου δεν πειράζει, μόνο ας χάσουμε και λίγο. Τι πειράζει. Ο Άρης ο μπασκετικός έχει χάσει πολύ από τη λάμψη του, πραγματικά. Το δεν είναι αλήθεια. Όταν έχουμε εδώ πέρα ο Λάσκαρης, η Τζόρτζια, ρε αυτοί οι λοποδίτες. Ο Λάσκαρης. Αυτό είναι χθεσινό εδώ. Ναι. Έχουν στείλει ένα βιντεάκι που πρέπει να πέφτει πολύ κλάμα. Μου έχουν στείλει και στην Ψαρούπολη, εκεί πώς το λένε, στην Μηχανιώνα έκαναν κηδεία. Πώς το λένε, δευτερόλεπτα. Ναι, 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 επειδή πριν, με βρίζουνε, ποιοι σε βρίζουν, το βράδυ δεν κάνεις εκπομπή. Θα κάνω διαδικτυακό 10 με 11 κάποια ναι. στιγμή. Με ένα ευρουλάκι θα πληρώνετε. Ένα ευρουλάκι? Ναι, στο μαρμίτα. Θα μας το ψηρίσεις στο ευρουλάκι. Θα στο ψηρίσω, ρε φίλε. Γιατί να, μάτι, να παίρνουμε διαφημίσεις και τα λοιπά. Θα έρθει η ώρα. Ένα ευρουλάκι σαν να τρως, να ανοίξει ένα αναψυκτικό, ρε παιδί. Θα κάνουμε την κουβέντα μας εκεί, ρε παιδί μου, αφού δεν έχει τα λοιπά. Εντάξει, μαζί σου. Λοιπόν, πριν εισχωρήσει η Σμαράγδα Μπασάκου και μας ενημερώσει με το παράθυρο στα σπορ. Όξους. Βλαχοπαύσους, μια χαρά, μια χαρά. Έχει εδώ τον άλλο τον Τζίγκλα πρωί-πρωί, τον Βαραγιάννη, με βραχνιασμένη φωνή. Μια χαρά τα λέει το κορίτσι μας. Την τζικλίζει ο Βαραγιάννης. Στον ΠΑΟΚ δεν έχουμε βλάχους, έχουμε πρόσφυγες. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Λοιπόν, η Wit Vision σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix για να έχετε και εσείς και τα παιδάκια σας πλούσιο περιεχόμενο. Με 12 μήνες παρακαλώ δώρο Netflix, με σύνδεση Wit Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο win.gr σε ένα κατάστημα Win και δείτε αγαπημένες παιδικές ταινίες όπως τα ήρωες νέας γενιάς, πολλές ταινίες της Disney όπως η απίθανη Βαϊάννα και βεβαίως κινούμενα σχέδια όπως κυνηγή τρόλ, ήρωες με πιζάμες και βεβαίως αρχηγός από Κούνια που είναι και το αγαπημένο μου και το δικό μου και το Αχιλέα. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό Σμαράγδα Μπασάκου και επιστρέφουμε με γραμμές. Έχουμε πολύ ευχάριστα μαντάτα, φίλες και φίλοι, για όλους εσάς, τους φίλους του Regency Casino Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα για τους φίλους των Slot Machines. Έχουν φτάσει στο καζίνο τα νέα αυθεντικά Very Cherry κατευθείαν από Αμερική. Πρόκειται για τα κλασικά φρουτάκια που ξέρουμε όλοι, αλλά είναι αναβαθμισμένα, τελευταίας τεχνολογίας και με όλες τις αυστηρές προδιαγραφές από την ευρωπαϊκή κοινότητα. Κωνσταντίνε μου, ηλεκτρονικά όπως πάντα. Τα Very Cherry χαρίζουν στον παίχτη σαν bonus για επιπλέον κέρδη τα οποία δίνουμε τη σειρά τους 5 free games παρακαλώ. Τα Very Cherry, ναι. Εγώ θα πάω να παίξω τώρα την άλλη εβδομάδα. Ναι. Είναι η ψυχοθεραπεία μου. Ναι, αράζει, κλίνγκ, 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 κλίνγκ. Ο ήχος. Ο ήχος. Φτιάχνεσαι. Φτιάχνομαι, ναι. Γουστάρεις ναι. ήχο ναι. Very Cherry. Very Cherry. Βρίσκονται στο καζίνο από 17 Οκτωβρίου και προετοιμαζόμαστε για αυθεντικό παιχνίδι. Επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο, οι γραμμές δικές σας. Απλά πριν από λίγα δεύτερα έμαθα ότι ο Κωνσταντίνος έχει πάει και σε παιχνίδι βόλεϊ αυτός εδώ. Έτσι. Και μάλιστα όχι απλά πήγε. Έτσι ένα παιχνίδι του Άρη με ένα φίλο του, τέλος πάντων θυμήθηκε μια ιστορία, που τον έδιωξαν από το παιχνίδι. Όπως έδιωξαν και χθες ένα οπαδό του Παναθηναϊκού που έβριζε το διαιτητή. Έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Είχα ένα φίλο. Αριανός. Σουπερά. Σουπερά. Πέθανε.
Σαν... Να είναι καλά εκεί που είναι. Δεν είναι καλά. Δεν είναι, μπορεί και να είναι. Τέλος πάντων, κάνα πάλι. Αν πάλευε με ένα καρκίνο. Τότε εδώ δεν ήταν καλά. Εκεί μπορεί να είναι τώρα καλά. Άμα έχει 20 χρόνια. 20... Εδώ δεν ήταν καλά. Με λέει μια μέρα, θες να πάμε σε ένα μάτς βόλεϊ. Ναι. Έπαιζε Άρης. Α, πάλι στον Άρη. Ναι. Πάλι στον Άρη, τα ακούσα αυτά απέναντι. Σου περάσει ήταν. Ναι. Ναι, σε πήγε εκεί. Εν τω μεταξύ, πηγαίναμε και στα άλλα γήπεδα. Εσύ δεν ήθελε δηλαδή να πα. Τραβάτε με κι ασκλέω, εσύ τέλος πάντων. Πα παντού, ναι. Αντωνίου, φίλο μου, κολλητών. Ναι. Πε το γρήγορα γιατί έχουμε λαό. Ξεκινάει το μάτς, αρχίζει ο Αντωνίου. Κάποια στιγμή ένα χωροφύλακα. Ναι. Εσείς οι δύο λέει έξω. Έτσι απέβαλα χθες ένα οπαδό του Παναθηναϊκού. Λέει εμένα γιατί. Ναι. Λέει έξω. Έτσι με είπε ο διαιτητής. Ρε, εγώ τον έβρισα, λέω. Ναι. Λέει έτσι με είπε ο διαιτητής. Ρε φίλε, λέω, εγώ δεν τον έβρισα. Αυτός τον έβρισα. Εγώ γιατί έχει δικαίωμα ο διαιτητής να αποβάλει. Άμα τον βρίζουν, να του βγάλει έξω από το γήπεδο. Γιατί δεν τον βρίζω. Αυτός φελός είναι. Λέω αργιανός φελός, λέω βρίζει και αν ναι. Το φίλο, τον έδωσε στεγνά, ρε αλήθεια. Ναι. Ναι. Εσύ θες να δεις το βόλι. Κατεβαίνω, μπες κάτω και τον αρχίζω το διαιτητή. Κάτι του ποιότηκα, κάτι χριστό ιστορίες. Ναι. Σε έβγαλαν. Μα αφού με βγάζει, του λέω σε έβρισα, ρε. Έχει διακοπή το μάτς. Του ρίχνω κάτι. Ναι. Να με βλέπει. Έχει διακόψει δηλαδή και αγώνα βόλες είναι όλα τα άλλα. Λέει θα σε συλλάβω. Τι άμε συλλάβει ρε τον τρόπο ναι. Μαρίνα, τι άμε κάνει, τι έκανα. Πούλησα ναρκωτικά όπλα. Πήγε όμω και σε παιχνίδι βόλε που το κοροδεύει το βόλε, τον πατριάρχη μα. Ο Αντωνίου φταίει. Ο Αντωνίου φταίει. Ο Αντωνίου φταίει. Καλημέρες, πάμε στον κόσμο. Έλα, καλημέρα φίλε. Έλα, φίλε. Ωραία ναι. Ιστορία. Ναι. Που θυμάσαι τον φιλαράκι σου, αυτό είναι. Ναι, το φιλαράκι μου, ναι. Βέβαια. Καλημέρα φίλε. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Κυρία πρέπει να είναι. Ακούγεστε που είστε μεγάλοι, ναι. Είμαι και κρυωμένη. Δεν είστε μεγάλοι, κρυωμένοι, μεγάλοι. Είμαι, είμαι πάψη από, ναι. από 12 χρονών. Τώρα πόσο είστε, τα 80. Δηλαδή. Τα 80. 80. Να είστε γεροί. 80, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα αποφυγηθώ στον Κωστή. Μάλιστα. Δεν είχε γεννημένος ακόμη όταν έπαιζε μπαμπάς στον ΠΑΟ. Προ Χριστού. Λοιπόν, ναι, γόρι μου, το θυμάμαι ακόμη, γιατί είχαν ξεσηκώσει την Τούμπα ο Σιδηρόπουλος με τον μπαμπά σου. Ερχόταν στο σπίτι, γιατί ο Σιδηρόπουλος ήταν ξάδερφός μου. Ποιος Σιδηρόπουλος? Μένανε όλοι την παλιά. Ο Ρόμελ. Ε? Ο Ρόμελ είναι ξάδερφός σου. Ο Παναγιώτης Σιδηρόπουλος. Και ο Ρόμελ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και ανεβαίνανε τη Διαγόρα και μόλις... Κοντεύα να φτάσει στο σπίτι, τραγουδούσε ο μπαμπάς σου με τον Σιδηρόπουλο και ξέρεις τι ωραίες φωνές είχαν. Ναι, φωνάρες. Δεν είναι... Ο Σιδηρόπουλος με τον μπαμπά μου τραγουδούσαν. Ναι, τραγουδούσαν. Σαν να λέμε ο Πάριος μαζί με τον Πουλόπουλο. Ένα πράγμα τέτοιο, ναι. Ο Πλούταρχος. Ναι, είχαν φωνές. Γιατί τραγουδούσανε. Ε? Γιατί τραγουδούσανε. Τραγουδούσανε, άκου να σου πω το τραγούδι. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία. Είναι τέσσερα. Όταν νίκησε τον Άρη και την μέρα και ανεβαίνουν τη Διαγόρα τραγουδώντας. Εσύ δεν είχες γεννηθεί ακόμα εγώ. Ναι, εγώ μου σε αέρια μορφή ακόμα. Ναι, ναι ήταν σε άλλος. Ήταν ο σηκώτης, ο μπαμπάς να στον θυμίσω. Ο μπαμπάς μου παοξής ήταν, μετά άλλαξε. Ναι. Το ξέρω. Με το Σιδηρόπουλο μαζί. Τραγουδούσε. Με το Σιδηρόπουλο πάλι. Αυτό ο Σιδηρόπουλος. Ή τον μπαμπά του Σιδηρόπουλου. Ναι. Και το Σιδηρόπουλο τίποτε. Ο Σιδηρόπουλος ζει. Βέβαια. Ζει ο σκύλος, να είναι γερός. Άλλη, αλλά... Να είστε καλά, να προσέχετε κυρία μου. Περασικά σας. Εντάξει, θα προσέχετε τα ρεύματα και αυτά. Γερή, να είστε προσοχή τα ρεύματα, όχι πολλές μετακινήσεις τώρα το χειμώνα. Γερή να είστε, να είστε καλά. Δηλαδή ο πατέρας μου σαν το Γιωργάκη ήταν ένα πράγμα. Τραγουδούσε για τον ΠΑΟΚ. Και ένα και δύο και τρία και τέσσερα γκολάκια. Λοιπόν, cool ΠΑΟΚ είμαι απλά, για να μην ξεχνάω φίλος του Άρη, ανέφερα για την ΑΕΚ, διάβασε και το υπόλοιπο του μηνύματος. Ναι. Το υπόλοιπο θα το αφήσω να διαβάσω εσείς, δεν θέλω να το διαβάσω εγώ στον αέρα. Ποιο γιατί δεν ξέρω. Πιο πολύ. Να, αυτό εδώ πέρα, εγώ δεν το διαβάσω. Λοιπόν, πάμε καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα στον επόμενο, ναι. Λέγε φίλε. Δεν το διαβάζω στον αέρα τώρα. Εντάξει. Επόμενο, ναι. Έλα. Καλημέρα, έλα. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσείς, ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω λίγο για την κυρία που μας είπε για τον κύριο Σαββίδη ότι ήρθε να κάνει business. Ναι. Ναι, και τώρα τι να κάνουμε εμείς, τι ήθελε να κάνει business. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Στην αρχή ναι, λέτε ότι ήρθε για να μας κοροδέψει. Ο κύριος Καρυπίδης γιατί ήρθε στον Άρη με τη φανέλα του Ολυμπιακού από κάτω, γιατί δεν το ψάχνει αυτό και ψάχνει για το δικό μας τον πρόεδρο. Καλό και ο Καγκάτσης είναι με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο κύριος Πετρομιλάς παλιά γιατί είχε έρθει στον Άρη, επειδή είναι αργιανός, τέλος πάντων.
Φίλε, για το θέμα του Σαββίδη είναι αυτό που λέμε ότι ζηλεύουμε και ψάχνουμε να βρούμε κάτι. Ναι, ακριβώς αυτό. Ας ψάξουμε το δικό μας τον πρόεδρο και ας κοιτάξουμε. Ένα λεπτό. Οι Αριανοί ποτέ δεν θέλαν και χαγιά στα τέτοια τους. Ναι. Θέλαν να διοικήσουν την ομάδα μόνοι. Ας το διοικήσουν. Οπότε να μην ζηλεύουν για το Σαββίδη. Το project ήταν διαφορετικό. Και τώρα έχουν τον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος είναι ο γράντας της εποχής. Ψάξουν το Χουντίνι και μετά ψάχνουν. Είναι ο γράντας της εποχής. Απλά αυτό για το Σαββίδη όλοι ζηλεύουν, όχι μόνο οι Αριανοί. Μακάρι, και οι Ολυμπιακοί και οι Πανδρικοί και οι Εξήδες. Να γίνει και πρωθυπουργός. Ζηλεύουν, ζηλεύουν, αλλά και εσείς όταν ήρθε, το λέγατε απατεώνα, ήρθε να μας φάρει το κύπελλο. Εμείς είχαμε φάει πολλά κουτουλίδια, ναι. Κάτι περίεργοι είχαν έρθει εδώ πέρα. Κάτι με τα μπικίνι, κάτι με τα μαγιό, κάτι γούμενοι, κάτι είχαν έρθει πολύ. Είχαν έρθει πολύ. Όταν τα μουστάκια ήταν πέρα. Μακάρι ο κύριος Σαββίδης να γίνει και πρωθυπουργός αύριο μεθαύριο. Έτσι, έτσι. Γιατί χειρότερος από αυτούς που υπάρχουν δεν πρόκειται να υπάρξει. Πρέπει να είναι ο ιδεατός πρόεδρος λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ. Θα το ψήφισες ως αρχηγό κόμματος. Όλοι θα το ψήφιζαν. Απλώς επειδή είναι της ομάδας της δικιάς μου. Άλλο λέω ρε παιδί μου. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Φυσικά θα το ψήφισαν. Θα το ψήφισαν. Δεν μιλάω για τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, μιλάω για όλη την Ελλάδα. Όχι, όχι, εσένα ρωτάει. Ως ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα το ψήφισαν. Ρε παιδάκι μου, πες ότι εσύ. Εννοείται. Εννοείται, ρε, εννοείται. Ποιος δεν θα το ψήφισε. 99,9 θα το ψήφισαν. Υπάρχει περίπτωση να συμφέροντα με άλλο κόμμα. Που υπάρχουν ήδη. Τι συμφέροντα, εμείς αγγίζουμε. Υπάρχει περίπτωση. Άμα σε διόριζε ο Τσίπρας, ήταν να ψηφίσει. Δεν με ενδιαφέρει ο διορισμός. Δουλεύουμε, δόξα τω Θεώ. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ φίλε πάνω απ' όλα, πάνω από το κόμμα. Το λες, το λες επειδή δουλεύεις. Υπάρχει περίπτωση από αυτούς που υπάρχουν ήδη. Μάλιστα, μάλιστα. Ένα αυτό. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον. Κλείσε με αυτό όμως, φίλε. Προχθές είδα ένα μεγάλο ζήλο από τους παίκτες του Άρη, ειδικά από εκείνον το δανεικό του Ολυμπιακού, που η γλώσσα του είναι πιο μεγάλη από τον πόη του. Το περιμένω σε δύο παιχνίδια να δω πόσα τάκλιν, πόσες δαγκονιές και πόσες διαμαρτυρίες έχει στους διαιτητές. Μπορεί να μην παίξει με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Εκτός και αν γυρίζει γύρω-γύρω από το κέντρο, γιατί και εμείς μπάλα βλέπουμε, παίζαμε και βλέπουμε, θα το δούμε τι θα κάνει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ναι. Από εκεί πέρα για το πρωτάθλημα, δεν κρίθηκε φυσικά και τίποτα. Γιατί αυτοί μπορεί τελευταία αγωνιστική να μερίσουν μείον 20 επειδή μπήκαν να πανηγυρίζουν τον τίτλο. Σωστός. Προσέχουμε για να έχουμε, δεν κάνουμε λάθη του παρελθόντος. Όταν θα βγει η βαθμολογία η κανονική, τότε. Είμαστε πλέον όριμοι και μετά από αυτόν τον ακροατή να πάρουμε το πρωτάθλημα. Γιατί πρέπει να είμαστε όριμοι και εμείς, οι οπαδοί. Και στις δημόσιες σχέσεις είστε όριμοι. Παντού είμαστε όριμοι. Μπράβο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ζήτησε να επανελθεί το παιχνίδι από το 13-11 χθες ο Βόλος. Έγινε πάταγος. Έγινε πάταγος χθες και ο Ολυμπιακός προς τιμή του είπε και αυτός ναι να το κάνουμε το παιχνίδι ανάλυση. Να επανελθεί το παιχνίδι. Έλα, πάμε. Πάμε, καλημέρα. Μια χαρά πήγαινε στο Βόλο με τον φίλο όμως. Και σε έβγαζαν το γήπεδο. Πάμε. Έλα, φίλε. Ναι. Εσύ με τα πουλάκια. Ναι, με τα πουλιά. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Έλα, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Πάω και να τους. Καλημέρα σας. Όχι, Αριανός είμαι. Α, ναι. Έχει και ο Άρης, βέβαια. Βέβαια, ναι. Έλα, λοιπόν, Αριανός. Ηλικία πες μας. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Αναρωτήθηκες ποτέ, Ραπτόπουλε, ποιος είναι ο λόγος που σου έχουν πέσει τα μαλλιά. Υπερβολική τεστοστερόνη, απαντάω εγώ. Έκανα τεστ, φίλε. Ναι, ξέρω. Θέλει να σου πω εγώ ποιος είναι ο λόγος. Εγώ έκανα ιατρική εξέταση ρε φίλε, τώρα εσύ ναι. Θα μου πεις τον λόγο. Ναι. Γιατί όταν ανοίγεις το στόμα σου ή θα χασμουρθείς ή μαλακά. Έτοιμος ήσουν. Φαινόσουν από την αρχή, εγώ τον έκοψα από την αρχή. Και επειδή έχω πολύ τεστοστερόνη, μη σε βρω μπροστά γιατί μπορεί να σε καργαλίσω κιόλας. Να ξέρεις τώρα. Σε πάρω στο κυνηγητό να πούμε. Και το στόμα σου θα στο ισιώσω στο πιτς φυτίλι να πούμε. Λέει. Πάμε, καλημέρα, καλημέρα και στο Φερέ. Εδώ, ακούει το φιλαράκι. Καλημέρα. Καλημέρα στο Φερέ. Καλημέρα. Πρέ τον Αριανό στράβωσε το στόμα με το πουλί την καρδερίδα. Φαινόταν την αρχή. 920 τεστοστερόνη. Ο Ζαγοράκης είχε 1000. Θες άλλο τίποτα να σου πω γιατί πέσα τα μαλλιά μου. Ναι, άμπραβο. Μας πέσα τα μαλλιά λόγω υπερβολικής τεστοστερόνης. Και εμένα μία τα ίδια, δεν χρειάζεται να πούμε. Έλα σου, εσένα σου πέσα τα λιλιά σου να πούμε. Καλημέρα. Έλα γόρι μου, καλημέρα. Έφαγες μπούλινγκ από το Σαουρίδη και ξύπνησες τώρα να χειροκροτάς τον Καρυπίδη, ε. Στραβοστόμι Αριανέ. Ναι, μίλα. Μ' άρεσε ο Στραβοστόμις Αριανός. Άρεσε, το ξέρω. Ραπτόπουλε, φαγώθηκες ρε γιατί χειροκροτήσαμε. Ναι, λύσαξα. Λοιπόν, ερώτηση. Ναι. 28 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Η Ευγενούλα, καλά λέω, δημοτικό πάει. Γυμνάσιο. Γυμνάσιο, ας πούμε ότι πάει δημοτικό. Έχει να πει ένα ποίημα. Ναι. Με την καλύτερη τη συμμαθήτρια που έχουν και μια ψιλοκόντρα πιάνει πιο καλή μαθήτρια στην τάξη. Ναι. Ναι. Σηκώνονται και οι δύο. Ναι. Η άλλη το λέει νερό. Ναι. Η Ευγενούλα κολλάει. Ναι. Και της βγαίνει λέει χειροκροτάς. Όχι, στην τουαλέτα θα είμαι. Επιπλήτης. Στην τουαλέτα θα είμαι στο κηλικείο, το λέω τώρα.
Σαβάταρε, Σαβάταρε, επιπλήτης ή δεν λες τίποτα. Κοίταξε, εγώ την Ευγενούλα όμως. Δεν λες τίποτα. Δεν την άφησα άγδυτη. Δεν λες τίποτα. Πέντε χρόνια να την γελατώ όπως εσείς τον Άρη. Λοιπόν, δεν λέω. Θα σου βγάλει το φίδι από την τρύπα, θα βρει μια τρύπα, θα σου βγάλει, να ξέρει. Βρε λαϊλατήσατε το σωματείο και χειροκροτάτε τον Καρυπίδη που σας έχει 8ος και τον Γράντα τον κυνηγάγατε. Γιατί ο φίλος είναι πολύ ωραίος, ωραίος. Δεν μου άρεσε. Ναι. Φίλε, να σου πω κάτι. Μισό λεπτό, ξέρεις που πατάει. Πατάει στο γεγονός ότι πριν ξεκινήσει το μάσα, ουμουνουγουσού, ήρθαμε, πανό, ελάτε 7. Ναι, ρε φίλε. Εκεί πατάει και στο τέλος χειροκροτάτε. Τύχημα, με το χαλάει αυτό. Με το χαλάει. Και ο Τακτόπουλος πρέπει το πείμα η Ευγενούλα την έλεγε εσύ καλύτερη. Ναι. Μετά από αυτά. Τέτοιες ευαισθησίες δεν είναι. Δεύτερο ερώτημα. Πάτε σπίτι. Πάτε σπίτι. Ναι. Τη χαϊδεύει και τη λες δεν πειράζει Ευγενούλα που κοντά είναι 25 Μαρτίου. Θα το πεις καλύτερα την 25 Μαρτίου. Ωραίος ο φίλος. Την επιπλήτης. Τι βάρα στη γυναίκα σου, γιατί δεν της έμπαθε καλά το ποίημα. Θα το σκεφτώ, θα σου πω. Εγώ φίλε θα έκανα το πρώτο και θα έλεγα όπως κάνατε κι εσείς. Ήμασταν καλοί, okay, δεν είχαμε ανάλογη απόδοση. Μάλλον θα πάρουμε ρεβάνς μετά από 6-7 μήνες. Λοιπόν, επειδή εγώ μεγάλωσα σε ένα άλλο περιβάλλον. Ναι. Και. Ωραίος ο φίλος. Περίμενε, πολύ ωραίος. Θα σου πω εγώ τι έχω κάνει. Τι έκανες. Και με ωραίο παράδειγμα, έτσι δεν σου βέβαια. Εγώ λοιπόν πήγαινα με ένα φίλο μου στον πατέρα μου, 20 χρονών. Και του λέγαμε θα μας βρείτε καμιά δουλειά. Γιατί ήταν καλός εκεί και. Ναι. Πάρτε δρόμο, φυγαίτε όπως είστε. Βρε τι να μας βρείτε καμιά δουλειά. Όχι, δεν σας εμπιστεύομαι. Δηλαδή, στο στυλ σε αμφισβητώ για να γίνεις καλύτερος. Έτσι ήταν η παλιά γενιά. Άσερε τώρα. Έτσι ήταν και ο δικός μου. Και ο δικός μου έτσι ήταν. Και έτσι είναι. Και τι μας είπε μια μέρα. Ναι. Εσείς λέει το μήνυμα δουλειά που μπορείτε να κάνετε. Είναι να τραβάτε, λέει, λακαμία τους κουλούς. Άκου να δεις τι μας είπε ο άνθρωπος. Σας έφτιαξε η ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Δεν ξέρω γιατί η ψυχοσύνη σου παιδιού είναι λάθος. Του λένε, πες, δεν μπορείς να το πεις τώρα. Τους κουλούς. Ναι. Θα τους τραβάς λακαμία. Είναι σαν τα κορίτσια που ανοίγουν πίτες χωρίς τα χέρια. Τον πήρε ο κόκκινος μια μέρα, λέει, κυρετάκι. Είχε ορεινόκερος ο κόκκινος. Ο άλλος ήταν βαρύς, ο πατέρας μου, δεν ήταν και εμένα, βαρύς. Βγήκαμε πρώτοι στην ακροαματικότητα. Και τι το απαντάει ο άλλος. Εγώ ξέρω τι το απάντησε. Φαντάσου τι λακαμάδες. Ήταν η άλλη. Ήταν η δεύτερη, λέει. Δες τώρα, δες τώρα. Με πρόβλημα, λέει ο κόκκι. Τι θα σε κάνει, το λέω. Πας και το μιλάς, το λέω, δε βλάκα, το λέω. Τι θες να σε πει. Με αυτή τη μούρη, ρε κόκκινε, λέει, βγήκατε πρώτη. Το λέει ο πατέρας. Ναι, αλλά έχω καλή φωνή, πες. Έχω μεταλλική φωνή. Μέταλλο έχει ο Γκρεγκουάρ μου. Θέλω να δω, λέει, αυτή που βγήκαν δεύτερη, λέει. Τι λακαμάδες είναι, λέει. Άκου, τι τον είπε. Τον άνθρωπο, τι τον είπε. Γενικώς έκοβε τα φτερά. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό όμως για το παιδί. Γιατί ρε, του λέω, θα κλέψω το αυτό. Όχι. Δεν είναι σωστό. Όχι, λέει, δεν θα κλέψεις. Τι θα κάνω, νερό, δεν θα δουλέψω. Όχι, ρε, λέει, θα δουλέψεις. Τι φοβάσαι. Ή θα πηδήξεις, λέει, το αφεντικού τη γυναίκα. Ναι. Ή την κόρη. Κάτι είναι επικίνδυνο σε εσύ, για σένα το έλεγε. Ή θα πλακωθείς στο ξύλο και θα με κάνεις ρεζίλι. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Άκου να δεις, τι με έλεγε. Ρε. Ναι. Δεν είναι καλό όμως για την ψυχοσύνη του παιδιού. Ναι, το ξαναλέω. Δεν είναι σωστό. Θα πηδήξεις και εγώ. Και εγώ τώρα πρόσεξε. Θα με κάνεις ρεζίλι, λέει. Ναι. Ή θα πλακωθείς. Αφού έδινε δικαιώματα, ρε Κωνσταντίνε. Θα πλακωθείς με κάνεις το ξύλο, λέει. Θα με κάνεις ρεζίλι, λέει. Κατάλαβε κουλιαλέ. Πάρτε δρόμο, λέει, από εδώ που θα σας βρω και δουλειά. Έχω τους Παναθηναϊκούς να βγάζουν γλώσσα και αυτοί τώρα. Τι καλάνε. Πες τον Παοξίο, λέει, όμως να δούμε αν θα παίξει ο Κουλούρης με τον Αντρώνη, τι θα κάνει και αυτός κύκλος έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σωστό. Σαν το Σιώπη. Καλό. Λέει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος λέει ερχόμαστε κι αυτός. Εντάξει. Άρα είναι ιδίωμα του οπαδού, γι' αυτό εγώ τον οπαδό δεν τον κακίζω. Ο οπαδός θα βλέπει την ομάδα του Μπαρτσελόνα πάντοτε. Ο οπαδός βλάκας είναι ούτως ή άλλως. Δεν είναι οπαδός, θα βλέπει όλα. Τα βλέπει όλα. Τι να κάνουμε. Βλάξει και τη βλός. Αυτός είναι οπαδός. Καλά κάνει. Καλημέρα. Εγώ έχω άλλο ρόλο τώρα εδώ. Σωστά. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Τι τον είπε τον άνθρωπο. Το μούρλανε, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε, εσείς είστε, ναι. Από το ασπρόμαυρο Ανόβερο. Μπράβο. Άντερα Ανόβεράρα, άντερα. Ναι. Λοιπόν, ναι. πρώτα λυπάμαι γι' αυτό το πανό που έκαναν οι Αριανοί. Εντάξει, ήθελα να το κάνω, το κάνω. Παδί είναι. Τι πανό κάνανε, τι κάνανε. Εντάξει, δεν είναι σαν... Βρέθηκε ένας άνθρωπος να συμμαζέψει λίγο και να δώσει ψωμί στο... Είχαν ένα πολίτη. Είχαν το γιο του, είχαν αστυνομία και έγραφα κάτι. Έτσι, και τι ήθελε να κάνω. Σιγάρε Παοξίδες, ένα λεπτό. Σιγάρε ευαίσθητοι. Βρίζετε μάνα, πετάτε κοτρόνια. Σε σπήραξαν οι Αριανοί. Σιγάρε ευαίσθητοι εσείς στη Γερμανία. Σκίστηκε η κοιλώτα, σκίστηκε ρε. Σιγάρε ευαίσθητοι. Ναι, αλλά μετά χειροκροτούσαν. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Εγώ είπα, πήραμε τον Άρη, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Το πήρες πάλι. 1000% φίλε. Αρκεί να μου πείτε καμία κατασταλιά από τον Ολυμπιακό. Και μας κυνηγάνε και δαίμονες πάλι. Δαίμονες. 1000%. Αλλά δώσ' το,
Εγώ κάνω μια αίτηση, θα μου στείλετε μια κάπα, γιατί εδώ πάνω στο Λευκό Πύργο έχει πολύ κρύο, ρε παιδί μου, στην κορυφή. Φιλιά, φιλιά στο Ανόβερ, να είσαι καλά, παππούλη μου. Στο Λευκό Πύργο δεν μπορείς να πας, άμα είσαι παόξης, να βάλεις πάνω. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πάει. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ πήγανε με το πανό και έξι αστυνομικοί κάτω βλέπανε. Τι βλέπατε, ρε αστυνομικοί, αν πάω εγώ και ανάξω πανό για τη Μακεδονία ή για τον Άρη τον Πάοξ, θα με κατεβάσετε κάτω. Του ΣΥΡΙΖΕΙ γιατί του αφήσατε να πούμε. Καλημέρα! 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 Καλή ερώτηση! Αυτό το ερώτημα σας. Καλή ερώτηση! Ναι, 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 στο παλμαρέ μας. Καλημέρα! Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Πας ακούν πολλές γυναίκες, ρε φίλε. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Ξαναπαίρνω, ξαναπαίρνω για τον κύριο που είπε... Μία τάκα, μία τάκα. Για τον κύριο Σαββίδη. Θα ήθελα να σου πω ότι από τα 10 μου χρόνια έχω συνειδητοποιήσει ότι πηγαίνοντας στο Χαριλάου άκουγε τον Ταϊφά για τον Βαρδινό Γιάννη, ναι. Και από τότε ήξερα ότι και αυτοί επικοινωνούσαν τις δουλειές του. Δεν περίμενα να δουλέψω τον κύριο Σαββίδη. Μάλιστα, να είστε καλά, να είστε καλά, ναι. Κυρία μου. Δεν δευτερολογούμε γιατί έχουμε πολύ κόσμο. Άσε τώρα βγήκε μια γυναίκα δύο φορές και εσύ την κόρη. Όχι, όχι, περιμένω τόση συναμονή. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Να την αγαπημένα, πες το Κωστή μου. Την εκλεκτή κυρία. Καλώς την κυρία Δώρα. Έτσι. Ναι, αλλά κατηγορά συνέχεια τον Άδη. Χώστονα, ναι. Χώστονα τώρα. Θα θυμώσω πολύ μαζί σου, Κωστή. Γιατί, χειροκροτάτε σαν τους ανόητους μετά από ήττα. Για να τους δώσουν κουράγιο, μωρέ. Α, μπράβο. Να, κουράγιο. Ναι. Καλά, παλιά τους ρίχνονται κοτρώνες, τώρα κουράγιο τους δίνεται. Εγώ να σου πω, όταν πήγαινα στο γήπεδο, δεν έριξαν ποτέ κοτρώνες. Το Γράντα δεν τον κυνήγαγες, έχεις η κυρία Δώρα. Ορίστε. Τον κύριο Γράντα τον έβριζες. Εγώ όχι. Όχι. Ποτέ μου δεν έβριζε. Κύριο Σαουλίδης μου τον έβριζε γιατί είχε τα δικά του. Ναι. Εγώ ναι. Τον μόνο άνθρωπο που συμπάθησε μου αγαπούσε τον Άρη ήταν ο Καμπάνης. Σας άρεσε ο Καμπάνης. Ακόμα σε ένας ήταν που είχε δώσει και ελικόπτερο στην Χαλκιδική και κάνανε τον κήπεδο το, που κάνουν προπόνηση. Πώς το λέγανε με Κωστή, ξέχασα. Ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, κυρία Δώρα. Να είσαι καλά, καλημέρα, γλυκιά μου. Να είσαι καλά. Ωραία, μη λες άσχημα λόγια τον Άρη. Για τον Άρη. Κρίσιμη μέρα σήμερα και για Πάο και για Άρη σε μαγνητική ο Βέλεθ, σε μαγνητική ο Βιερίνια. Να δούμε τι γίνεται με τα χτυπήματα. Το ρημάξατε το Βιερίνια. Το ρημάξατε. Πήρατε τον Τόσκα. Και ο Βέλεθ. Το ρημάξατε. Θα παίξω Τόσκα τώρα την Πέμπτη με τη Βίτη. Καλημέρα στον τελευταίο. Δεν προλαβαίνω άλλο. Σιγά το μάτ. Ναι, φίλε, ναι. Γεια. Έλα, ναι, είσαι ο τελευταίος. Έλα, τελευταίος και θα φάτε το κράξιμο τώρα. Α, μπράβο. Ώρα περιμένω και πετάγεσαι μια για το βόλεϊ, όχι μια ιστορία της ζωής σου. Target Group Ραπτόπουλε, άνω των 80 έχεις μου φαίνεται. Τι γίνεται να πει. Πουλάω ακουστικά βαρικόγια τώρα, θα έρθει από πάνω το διαφημιστικό τμήμα. Λοιπόν, να τελειώνω και γρήγορα. Πάμε, πάμε. Ναι. Περίμενα την εκπομπή σου με τον κόκκινο να βγεις και να λες πήγε, τι έγινε, δεν τα λες τώρα. Κόκοψες. Μπράβο, έτσι να τα πούμε τώρα. Πρίγκεβιτς! Δεν τα λες τώρα να πούμε. Βρήκε το Σόουζα 1,70, τον έβαλε πλάτη. 1,70. 1,75 σαν και εμένα. 1,80 είναι εμένα. Αντί να βάλει ο άλλος εκεί ο παππούς Αλπίνο, το σάτο άλλο του Σέντερμπα κοντά, δεν τα ξέρουν αυτά να τα διδάξουν, να πούμε που λέει το μέγα. Αυτό είναι να πούμε, δεν σε κάνουν σαν προπονητή, δεν τους τα, αφού τους τα λες δεν σε ακούνε, αλλά είσαι τέτοια φάλα που έχει, μας περίμενε τώρα. 1,85 ο Ούγκο Σόουζα. Ακούς, ακούς ραπ. Μας περίμενε, κοίταξε, τι ώρα λες εσύ τώρα, ή άμα έτσι πως πήγαινε το σκορ 1-0 υπέρ του Άρη, ώρα τι κράξιμο είχαμε να ακούσουμε την άλλη μέρα, ε? Ναι. Αυτό περίμενε, βρε, την κέλα, την κέλα περίμενε. Και τώρα δεν σου κάνεις καλά να πούμε, και τώρα, άμα, ραπ, πώς τα μαζεύεις τώρα. Εσύ λες. Εγώ τι να πω, εσύ με το δίκανο μας περίμενες. Και τώρα, άντε τώρα. Η συνέχεια του μεσημέρι. Συνέχεια του μεσημέρι, να είσαι καλά, αδερφούλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Κλείνουμε, Κωνσταντίνε. Ένας έμεινε, ρε. Όχι, κλείνουμε. Πήγε 10 η ώρα, πρέπει να αποχωρήσουμε. Να πάμε να κεράσουμε και στην καντίνα pit stop μπουγατσούλα, τυρόπιτα, καφεδάκι. Γρήγορα, εύκολα, με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι στην καντίνα pit stop, φίλες και φίλοι, σε τρία σημεία στην πόλη, παλαιό σταθμό 36, πόντου 56 Λαχανογορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα. Ο Γαβρόγλου είναι αυτός. Ναι. Ας ο Γαβρόγλου. Ίδιος ο Αϊνστάιν είναι. Το μοιάζει τον Αϊνστάιν. Τι είναι αυτός ο Γαβρόγλου. Είναι ένα σημείο. Τώρα μην με ρωτάς εμένα. Δεν ασχολούμαι πολιτικά. Μην με βάζεις σε λούμπες, σε γκέλες. Μην με βάζεις. Λοιπόν, αυτό που ξέρω πάντως σίγουρα είναι ότι έρχεται το iPhone XR. Με την πιο προηγμένη οθόνη, την Liquid Retina 6,1 inches, το προηγμένο Face ID,
Το πιο έξυπνο και ισχυρό chip που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε iPhone είναι πραγματικά εκθαμβωτικό σε όλα του και μπορείτε να το προπαραγγείλετε σε ένα κατάστημα Wind. Από τις 19 ως και τις 25 φίλες και φίλοι και σε εμπορική διάθεση ξεκινάει στις 26 του Οκτώβρη. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και σήμερα το show του Rap, του Cool, του Θανάση Καζαμπάκα που ήταν μαζί μας στα πλήκτρα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί αμέσως τώρα Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με παράθυρο συνενημέρωση. Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος μέχρι τις 12. Εκεί θα παραλάβει σκητάλι ο Τζόρτζιος Μπούζος με την ενημέρωσή του και την Σέντρα. Εμείς τα λέμε το απόγευμα λίγο μετά τις 6 με τον Κωστή. Θα τα πείτε στις 2. Καλό πρωινό να έχετε. Γεια σας.